Καλησπέρα. Δεν φταίει μόνο η τεχνολογία. Αν το πιστεύετε, έκανα μια μισή ώρα να έρθω από Πέρεα. Ναι, εκεί είμαι. Λοιπόν, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι και μεγάλο το θέμα. Επίσης, μου είπαν ότι πρέπει να περπατάω κάπως έτσι, γιατί το προφίλ μου έχει χειροτερέψει τελευταία. Αλλά έχει κάμερες από παντού και δεν ξέρω. Κάποια σίγουρα με παίρνει προφίλ. Λοιπόν, η συνοικία των εξοχών. Και η νέα παραλία που την συνακολουθεί. Η συνοικία των εξοχών άρχισε να δημιουργείται μετά την κατεδάφιση των Ανατολικών τυχών. Είπαμε, κατεδαφίστηκαν τα θαλάσσια το 1870 και μετά. Από το 1890 και μετά έχουν φύγει και τα Ανατολικά τείχη. Έχει δημιουργηθεί η νέα μεγάλη λεωφόρος, αυτή που είναι σήμερα η Εθνική Αμήνη, η λεωφόρος Χαμηδιέ τότε. Και η πόλη βέβαια έχει αρχίσει και επεκτείνεται και από πιο πριν. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα οριακό σημείο είναι το 1856. Το 1856 έχει υπογραφεί το Χάτι Χουμαγιούν, είναι ένα διάταγμα εξυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχει προηγηθεί το Χάτι Σερίφ, το διάταγμα του Γκιουλχανέ, το 1839. Και το 1956 υπογράφεται και αυτό. Είναι αυτό το οποίο γενικότερα προσπαθεί να εξυγχρονίσει την αυτοκρατορία, να δώσει ίσα δικαιώματα στους χριστιανούς, με αυτά που είχαν οι μουσουλμάνοι, που είχαν πάντα το προνόμιο, στη πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, στο στρατό κτλ. Και μέσα σε αυτά επιτρέπεται, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, να χτίζουν οι χριστιανοί ξανά μετά από αιώνες εκκλησίες με τρούλο και με καμπαναριά. Και η πρώτη εκκλησία που χτίζεται μετά το 1956 είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Τρανός, που σήμερα κάει και στην πυρκαγιά του 17 και υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι στη θέση του. Επίσης προβλέπει ότι μπορούν να εγκατασταθούν οι άνθρωποι και εκτός των τυχών, εκτός του Μπούργκο δηλαδή, του ιστορικού κέντρου. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζει να κατοικείται η περιοχή της Καλαμαριάς. Καλαμαριά λέγεται όλη η περιοχή έξω από τα Ανατολικά τείχη. Είναι ένα τοπονύμιο το οποίο κάνει άλματα, εμφανίζεται πότε εδώ, πότε εκεί. Σήμερα ξέρουμε τι λέμε Καλαμαριά, αλλά έχουμε χάρτες οι οποίοι δείχνουν την Καλαμαριά να φτάνει μέχρι την Ποτίδεα. Όλη δηλαδή, ας το πούμε, η δυτική ακτή της Χαλκιδικής και του νομού Θεσσαλονίκης είναι Καλαμαριά. Αυτό σημαίνει η καλή μεριά, ο καλός τόπος για να κατοικεί κανείς, σε αντιδιαστολή με την δυτική πλευρά, όπου, όπως είδαμε στις προηγούμενες διαλέξεις, η Μπάρα, ο Δεδροπόταμος, πλημμύριζε και ήταν ένας τόπος ανθυγιεινός. Είχαμε την Ελληνοσία, κυρίως στη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου, οι περισσότεροι στρατιώτες από Ελληνοσία πηγαίνανε παρά από τις μάχες. Από εδώ, επειδή είναι κατηφορικό το μέρος και τα ρέματα, τα έξι ρέματα που υπάρχουν από το Λευκό Πύργο μέχρι τους Μήλους του Αλατίνη, τον Αλευρόμηνο του Αλατίνη, καταλήγουν σχετικά εύκολα στη θάλασσα. Δημιουργούν μάλιστα και έτσι, με τις προσχώσεις τους μικρά δέλτα, θα λέγαμε, τα οποία θα τα δούμε πώς αντιμετωπίστηκαν μετά με την επιχωμάτωση. Η καλή μεριά, λοιπόν, αρχίζει και χτίζεται αρχικά σποραδικά. Και το 1885 έχουμε για πρώτη φορά το Χουλάσα, που είναι ένα, θα λέγαμε, ένα φορολογικό κατάστοιχο, όπου η συνοικία αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ως συνοικία υποχρεωμένη να πληρώνει φόρο. Διότι μέχρι τότε τα εκτός σχεδίου, όταν ήταν σκόρπιες κατοικίες εδώ και εκεί, δεν πληρώνανε φορολογία. Όταν γίνεται λοιπόν οικισμός για πρώτη φορά, και έτσι έχουμε τις πρώτες ιδιοκτησίες να εμφανίζονται εκεί. Εδώ είναι τα ρέματα. Αυτή είναι η Εθνική Αμήνη. Δηλαδή το πρώτο ρέμα, το οποίο δεν φαίνεται πολύ έντονα εδώ, είναι αυτό που κατεβαίνει από την Ευαγγελίστρια. Η Ευαγγελίστρια είναι αυτό εδώ, είναι το νταμάρι της πόλης. Από εκεί παίρνανε χώματα και πέτρες όποτε χρειαζόταν να κάνουν επιχωματώσεις. Και συνήθως με μια γραμμή ντεκοβίλ κατέβαιναν την Εθνική Αμήνη ή επιχωματώνανε αυτή την περιοχή ή κατά μήκος της νίκης επιχωματώναν το λιμάνι, όποτε χρειαζόταν. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είναι εδώ δίπλα μας, αυτό που ξεκινάει από το αθλητικό. Από το Μουσείο Αθλητισμού και καταλήγει μέσα από τη Χάνθ, μέσα από, από τα πάρκα της Διεθνούς Έκθεσης και του Μεγαλέξανδρου, έρχεται εδώ και καταλήγει εδώ. Το άλλο είναι το στρατοπέδο, το οποίο είναι στη σημερινή Καφταντζόγλου περίπου. Μετά τα δύο μεγάλα ρέματα, βλέπετε ότι αυτό τροφοδοτεί από δύο κλάδους, είναι αυτό εδώ που είναι το ρέμα Κωνσταντινίδη ή ρέμα Ντεφτερντάρ στη Σχολή Τυφλών. Το επόμενο είναι το ρέμα του Κυβερνίου. Αυτό είναι ένας κλάδος ο οποίος διχάζεται. Βλέπετε, αυτά συνδέονται και μεταξύ τους στις παρυφές τότε της πόλης. Είναι το ρέμα του Κυβερνίου, το οποίο καταλήγει εδώ στο Λογογραφικό Μουσείο, ή ρέμα του Κεραμοποιείου Αλατίνη, το οποίο βρισκόταν εδώ, σε αυτό το σημείο. Και μετά είναι ο Μεγάλος Λάκος, που είναι αυτό εδώ, που καταλήγει στην οδό
γραβιάς. Όλα αυτά είναι υπογειωμένα σήμερα. Απλώς αν τα δείτε στο χάρτη, στο Google και τα παρακολουθήσετε λιγάκι, θα δείτε ότι από όπου περνούσαν τα ρέματα, σήμερα υπάρχουν δεδροστοιχείες. Δηλαδή τα δέντρα μεγαλώνουν, υπάρχουν ακόμα τα υπόγεια νερά και τα δέντρα μεγαλώνουν, είτε είναι πάρκα, είτε έτσι διαδρομές πράσινες μέσα στην πόλη. Και το τελευταίο είναι το ρέμα του Μήλου Αλατίν, το οποίο δεν φαίνεται εδώ, είναι αυτά εδώ τα. Έτσι και κλείνουμε κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σχέδιο, το σχέδιο Καμπανάκι, είναι μηχανικό στο Δήμο, Έλληνας, το 1889, που αποτυπώνει τις επεκτάσεις της πόλης. Αυτή είναι η συνοικία του Βαρδαρίου, βλέπετε ο Δανδροπόταμος εδώ, με τους δύο κλάδους, είναι ακόμα στη θέση του, το 89. Και η συνοικία των Εξοχών, η οποία έχει μια πρώτη, ας πούμε, πολεοδόμηση. Αυτό εδώ είναι σημαντικό, αυτοί οι δρόμοι, για να τους δούμε, η Εθνική Αμήνη είναι αυτή. Αυτό είναι ο δρόμος, σήμερα λέγεται 30 Οκτωβρίου, η παλιά Γεωργίου έφτανε μέχρι το Λευκό Πύργο. Έτσι και ο βασικός δρόμος των Εξοχών που είναι αυτός εδώ, ο οποίος σε κάποιο σημείο γίνεται παραλιακός. Την ονομάζανε και Γιαλιλάρ οι Τούρκοι, δηλαδή παραθαλάσσια. Είναι εκεί που είναι το Φάληρο σήμερα. Ή ήταν κάποτε, δεν ξέρω πόσοι. Θα το θυμάστε το Φάληρο, έτσι το ξέρουμε που είναι. Και αυτός ο δρόμος ανέβαινε προς την Εγνατία, χωρίς να φτάνει τελικά. Είναι η οδός πριν ονομαστεί η Μανώλη Ανδρώνικου. Πώς λεγόταν αυτός ο δρόμος? Δεσπερέ. Και η συνέχειά της, καθώς φτάνουμε στην πλατεία της Χάνθ, είναι η Δεσπερέ που είναι ουσιαστικά αυτός ο δρόμος εδώ, ο οποίος τότε έφτανε μέχρι την Εθνική Αμήνη. Με πρόβλεψη να φτάσει στην Εγνατία. Ο πεζόδρομος της Δέλιου, που είναι λίγο πιο κάτω από το Συντριβάνι, είναι η συνέχεια αυτής που κάποια στιγμή θα έβγαινε στην Εγνατία, αλλά δεν βγήκε διότι τελικά δημιουργήθηκε η Αγγελάκη και πήρε όλη την κίνηση. Γι' αυτό είναι τόσο φαρδιά η Δεσπερέ, ήταν ένας από τους πιο παλιούς δρόμους. Λοιπόν, τα ρέματα πάλι είναι εκεί, να τα δούμε και λίγο κοντά. Να δούμε και τους δρόμους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, η Δεσπερέ είναι αυτή εδώ. Η οδός Στρατού, η οποία σήμερα καταλήγει στη Χάνθ, αλλά τότε περνούσε ευθεία και έβγαινε, ξεκινούσε περίπου από το Συντριβάνι και δόθηκε αυτό το κομμάτι στη Διεθνή Έκθεση κάποια στιγμή. Και η Στρατού μετά την 3η Σεπτεμβρίου, ας πούμε, κάνει μια στροφή και κατεβαίνει στην πλατεία της Χάνθ. Αλλιώς τραβούσε ίσα ευθεία μέσα από τη Διεθνή Έκθεση. Λοιπόν, και είναι η οδός νοσοκομείων, η οποία θα λέγαμε ότι σήμερα είναι η μετέπειτα οδός Κονίτσης και Λαμπράκη, η οποία βέβαια με την διάνοιξη της Εγνατίας, η οποία πέρασε πάνω από το στρατιωτικό νοσοκομείο που είναι αυτό, έτσι έχει αλλάξει εντελώς τα δεδομένα εδώ, και η Παπάφη που συνεχίζει προς τα πέρα. Τα ρέματα τα βλέπουμε, έτσι το Αχμέτ Ρασίμ είναι αυτό του στρατοπέδου, του Ντεφτερντάρ Κωνσταντινίδη, η σχολή τυφλών, και του κυβερνίου τα βασικά που βγαίνει εκεί που είναι η ναυτική όμιλη σήμερα. Θα δούμε στη συνέχεια τι έχουν δημιουργήσει αυτά. Βλέπετε ήδη ότι κάνουν αυτά τα μικρά δέλτα. Και βέβαια η ακτογραμμή είναι ένα δαντελωτό εκείνη την εποχή. Και δεν υπάρχει παραθαλάσσιος δρόμος. Δηλαδή η Μεγάλο Αλεξάνδρο δημιουργήθηκε λίγο πριν τον πόλεμο ξεκίνησε η επιχωματώση. Οι πρώτες επιχωματώσεις θα γίνουν εδώ, σε αυτόν τον κόλπο. Έτσι, αυτό εδώ το οποίο θα έρθει και θα κλείσει. Και μετά θα επεκταθεί και άλλο προς τα έξω. Λοιπόν, υπάρχουν χάρτες, αυτός είναι ένας χάρτης γαλλικός του 1899. Είναι ο πιο ακριβής χάρτης που έχουμε. Είναι προς 500 με εκπληκτικές λεπτομέρειες, μέχρι και τα δέντρα και τους στήλους του φωτισμού, τις βρύσες, τα φρεάτια. Είναι φοβερό το τι λεπτομέρεια έχει. Είναι πολύφιλοι χάρτες λέγονται, είναι κομμάτι-κομμάτι, τα οποία συνθέτουν όλο αυτό το. Έτσι, το οποίο ξαναβλέπουμε πάλι τους δρόμους, το στρατηγείο είναι εδώ. Το τρίτο σώμα ήταν τρίτο σώμα του τουρκικού στρατού, παρέμεινε η αρρύθμιση και στα ελληνικά δεδομένα. Είναι το παλιό κτίριο του στρατοπέδου, ο στρατόνας του πεζικού, ο οποίος αντικαταστάθηκε σταδιακά 1903, νομίζω τελείωσε το καινούργιο κτίριο του τρίτου σώματος αυτό που έχουμε και ακολούθησαν και οι αποθήκες από πίσω και σιγά σιγά το παλιό κτίριο κατεδαφίστηκε. Το 424 είναι εκεί. Το Λιμωδόν που είναι το νοσοκομείο το Ιταλικό, το Παπάφιο λίγο παραδίπλα. Εδώ μας λείπουν κάποια κομμάτια από τους χάρτες και έχουν συμπληρωθεί. Η Αγία Τριάδα που έχει ήδη χτιστεί η Εκκλησία. Το Φάληρο, η Σχολή Τυφλών, το Κυβερνείο. Η Βίλα Καπαντζή είναι κάπου εδώ, δηλαδή η Ανάληψη. Το Κεραμοποιείο των Αλατίνη είναι όλη αυτή η τεράστια έκταση που βλέπετε εδώ. Δελφών και Ορέστου κτλ. Σε εκείνο το σημείο. Σήμερα δεν σώζεται τίποτα. Και το Μπουγιούκ Ντερέ, ο μεγάλος λάκος που κλείνει στη Γραβιά. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο του 1924, το οποίο είναι λίγο πολύ η χάραξη την οποία είχε κάνει, η γενική χάραξη την οποία είχε κάνει ο Εμπράρ. Ο Εμπράρ, εκτός από το κέντρο, στο οποίο σχεδίασε όχι μόνο τα καμένα, αλλά όλο το κέντρο το ανασύνθεσε, με σκοπό να εφαρμοστεί κάποια στιγμή στο μέλλον, έκανε και τις βασικές χαράξεις για την Ανατολική Θεσσαλονίκη και πάνω σε αυτήν έχει πατήσει το σχέδιο. Και δείτε εδώ, δείτε πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό που λέγαμε, αυτή εδώ η περιοχή, αυτή είναι η Εθνική Αμήνη, έτσι.
Όλη αυτή η ζώνη είναι η ζώνη μαζί με το στρατόπεδο που είναι εδώ. Βλέπετε το στρατόπεδο εδώ έχει ολοκληρωθεί. Το κτίριο του τρίτου σώματος είναι εδώ και οι αποθήκες εκατέρωθαν έτσι από εδώ. Το 424 το έχουν εξαφανίσει. Η προοπτική του τουλάχιστον ήταν να χαθεί. Όλη αυτή η ζώνη, η οποία είναι ένα ενδιάμεσο ανάμεσα στο ιστορικό κέντρο και την επέκταση της συνοικίας. Γιατί η συνοικία ξεκινάει από το Λευκό Πύργο. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, αυτή εδώ η ζώνη έχει λίγο πολύ διατηρηθεί ως χώρος πρασίνου. Τον έχουμε χτίσει βέβαια, αλλά τουλάχιστον δεν είναι η ιδιωτική γη στην οποία χτίστηκαν πολυκατοικίες. Αυτό εδώ το κομμάτι, το επάνω, είναι το πανεπιστήμιο. Το σχέδιο για να γίνει το πανεπιστήμιο εκεί είναι ήδη από την εποχή του Εμπράρ, πιθανόν είναι και πιο παλιό. Η ιδέα δηλαδή της μετακίνησης των νεκροταφείων ξεκινάει ήδη από την Οθωμανική διοίκηση, η οποία πίεζε τις κοινότητες να συγκατανεύσουν στην μετακίνηση των τάφων των νεκρών τους. Και μιλάμε για τα τρία νεκροταφεία, το μουσουλμανικό, το εβραϊκό και το χριστιανικό. Η πίεση πάντως είναι πολύ παλιά προς τα νεκροταφεία αυτά. Οι μόνοι που συγκατένευσαν τελικά στη μετακίνηση του νεκροταφείου τους ήταν οι χριστιανοί. Η ελληνική κοινότητα, της οποίας το νεκροταφείο που ήτανε από το Συντριβάνι μέχρι τη σημερινή πύλη της Ευαγγελίστριας και από τα τείχη που περνούν εκεί δίπλα στη Ρωτώντα, μέχρι πίσω από το κτίριο της Παλιάς Φιλοσοφικής. Εκεί περνούσε το ρέμα της Ευαγγελίστριας, το οποίο ερχόταν από πάνω, από τη Στενοπό μέχρι την Ευαγγελίστρια, περνούσε κάτω, περνάει ίσως ακόμα υπογειωμένο, κάτω από τη φυσικομαθηματική, από την πλατεία του Χημείου και μετά κάνει μια καμπή πίσω ακριβώς από το κτίριο. Αυτό το ρέμα ήταν και το όριο ανάμεσα στο ελληνικό νεκροταφείο και το εβραϊκό, το οποίο επεκτηνόταν από εκεί και πέρα. Και το 1871 η ελληνική κοινότητα συνένεσε να μετακινήσει το νεκροταφείο. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, τι έγινε, τα οστά μεταφερθήκανε και τους παραχωρήθηκε ο χώρος της Ευαγγελίστριας. Θα το δούμε στη συνέχεια και έτσι μετακινήθηκε και απελευθερώθηκε ο χώρος εκείνος. Η εβραϊκή κοινότητα δεν συνένεσε ποτέ, γι' αυτό και το νεκροταφείο διατηρήθηκε μέχρι το 1942 που καταστράφηκε. Το μουσουλμανικό νεκροταφείο, το οποίο βρισκόταν, όλοι ξέρουμε το εβραϊκό, αλλά τα άλλα δύο τα αγνοούμε. Έχουμε τύψεις γι' αυτό μάλλον. Στην έκθεση. Ήταν διάφοροι διάσπαρτοι τόποι, δεν ήταν ένα ενιαίο νεκροταφείο. Στις φωτογραφίες και στις καρποστάλ φαίνεται ότι ήταν στην έκθεση, ήταν στο πάρκο εκεί του πάνω το Μεγαλέξανδρο, του Ξαρχάκου και πιο ψηλά. Αυτά είναι και επιχωματώσεις, έτσι εκεί στη Χάνθα απέναντι. Το μουσουλμανικό καταστράφηκε, ξυλώθηκε, καταργήθηκε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, εφόσον δεν υπήρχε πλέον μουσουλμανική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη να το συντηρεί. Το ίδιο που έγινε και με τα χριστιανικά νεκροταφεία στη Μικρά Ασία. Με εξαίρεση της Κωνσταντινούπολης, βέβαια, έτσι και υπήρχε κοινότητα και υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Και όλα τα ιδρύματα τα αντίστοιχα. Εδώ, ο μεγάλος δρόμος τον οποίο έχει σχεδιάσει ο Εμπράρ είναι αυτός εδώ. Ο οποίος καταλήγει που στο πάρκο της Νέας Ελβετίας είναι η Καραμαλή η σημερινή. Που η συνέχεια της έρχεται από εδώ, εδώ είναι το Συντριβάνι, έτσι βγαίνει εκεί και έρχεται εδώ. Και η υπόλοιπη δρόμη, το πάρκο της Κρήτης είναι αναγνωρίσιμο κάποια από αυτά. Έτσι, αυτή είναι η Σόλωνος. Αυτή είναι η, πώς λέγεται, η Καρακάση. Και βεβαίως η Όλγας, η Γεωργίου Όλγας. Αυτή ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η Όλγα μάλλον έχει το τεράστιο μήκος και ο Γιώργος έχει εκείνη την κουτσουλιά στο τέλος. Αλλά εξίσου ακατανόητο είναι να δει κανείς τα μνημεία τους, όπου ο Γιώργος είναι μια έτσι, πρωτομή αυτή και το πρόσφατο που ήρθε έτσι όλο αυτό το ολόσωμο άγαλμα που μας δώρησαν οι Ρώσοι, που είναι η Όλγα. Η οποία ήταν δικιά τους βέβαια έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό και είμαστε. Οι Δανείοι δεν μας στείλανε κανένα της προκοπής άγαλμα, οπότε βάλαμε το Γεώργιο. Λοιπόν, και έτσι είναι η σημερινή κατάσταση, είναι λίγο γυρισμένη βέβαια. Αυτό φανταστείτε ότι αν το προσανατολίσουμε είναι σε 90 μοίρες στροφή. Δηλαδή αυτή εδώ η παραλία έχει περίπου κατεύθυνση βορρά-νότου. Κοιτάζει δυτικά δηλαδή, μετά τη στροφή που κάνει εδώ στο πάρκα. Λοιπόν. Αυτή είναι μια εξαιρετική φωτογραφία του Φρέντ Μποσσονά, είναι πιο μεγάλη και αυτή είναι η λεπτομέρειά της, που μας δείχνει ακριβώς 1913 πρέπει να είναι, την εποχή που ανέβηκε και στον Όλυμπο και έκανε την πρώτη ανάβαση. Ο Μποσσονά μέσα στον... έχει ξεκινήσει ο πρώτος πόλεμος, βαλκανική προς πρώτο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Και τι μας δείχνει, είναι όλη η περιοχή αυτή, ό,τι κατοικούνταν μέχρι εκείνη την εποχή. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτό είναι η έξοδος στη σχολή τυφλών.
Αυτό είναι το κυβερνείο. Είναι κάπου, να το κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου είναι εδώ. Αυτό, το Γενή Τζαμί, έχει το μιναρέτο. Είναι το μοναδικό τζαμί εκτός των τυχών και το τελευταίο που χτίστηκε στη Θεσσαλονίκη, αρχές του 20ου αιώνα, 1902 νομίζω ή 3. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε τα τρία μεγάλα κτίρια, με διάφορα φουγάρα που δεν φαίνονται εδώ μέσα στη βλάστηση, είναι αυτό το μεγάλο κεραμοποιείο των Αλατίνη, το πρώτο, το οποίο κάηκε το 1939 και μετακινήθηκε μετά, χτίστηκε αυτό που έχουμε σήμερα ως κλειστό στη Χαριλάου, στο τέρμα της Χαριλάου. Τι άλλο βλέπουμε, το τρίτο σώμα στρατού, να το, εδώ. Η μεγάλη Αλάνα μπροστά, που είναι το πεδίο του Άρεος, όπου γίνονται οι στρατιωτικές ασκήσεις, ο Άρης, θεός του πολέμου, έτσι παντού τα πεδία του Άρεος, είναι η τόπη όπου είναι οι στρατιωτικές σχολές και στην Αθήνα η σχολή Ευελπίδων ήταν μπροστά, έτσι, και κρατηθήκανε σαν ανάμνηση. Το κτίριο αυτό λοιπόν μόλις τις αποθήκες, οι οποίες ανεβαίνανε μέχρι εδώ πάνω, δείτε τις. Τα τελευταία είναι, εδώ είναι περίπου που είναι οι στρατιωτικές σχολές σωμάτων, έτσι, στο πανεπιστήμιο δίπλα. Τι άλλο βλέπουμε που να ξεχωρίζει? Αυτός εδώ ο Τρούλος. Είναι η Αγία Τριάδα, η παλιά εκκλησία της Αγίας Τριάδας, η οποία κατεδαφίστηκε και χτίστηκε η σημερινή, γιατί ήταν μικρή. Αυτός είναι ο Άγιος Χριστόφορος, η βουλγαρική εκκλησία, με τις πράσινες πέτρες χτισμένη. Είναι ακόμα, είναι στην, όπως ανεβαίνουμε το δρόμο του Θεαγενείου. Τι είπα? Χριστόφορο, Χρυσόστομος, ναι, ο Γιάννης ο Χρυσόστομος, συγγνώμη. Με τους Αγίους δεν τα... Λοιπόν, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Και τι άλλο βλέπουμε εδώ? Εδώ έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό εδώ είναι το παπάφιο, η άκρη του. Και αυτό το φουγάρο με τις οδοντωτές στέγες δίπλα είναι η Φανέτ. Αυτό εδώ, εκεί πίσω είναι το Ιπποκράτιο. Το παλιό Χίρς τότε, έτσι πολύ μικρό. Και αυτό εδώ είναι το παλιό Ρωσικό, που είναι σήμερα, μπράβο, που είναι σήμερα το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, τα ΓΑΚ. Και απέναντί του, αυτό το μεγάλο σπίτι, είναι το σπίτι του Ταχσίν Πασά, αυτού ο οποίος παρέδωσε την πόλη και υπέγραψε την παράδοση στους Έλληνες. Και στο βάθος εκεί, αυτό εδώ το κτίριο με το φουγάρο, είναι ο Αλευρόμυλος των Αλατίνη. Και εκεί πέρα, η Βίλα Αλατίνη. Και εκεί τελειώνει η πόλη. Έχει μερικές τελευταίες εγκαταστάσεις. Εκείνο πιθανό να είναι το καφέ Μοδιάνο, που είναι σήμερα η Κρύπετα, αυτό το διατηρηταίο το σπιτάκι. Και πίσω αυτά εδώ είναι τα κτίρια του στρατοπέδου Κόδρα. Το καραμπουρνάκι εκεί και η απέναντι πλευρά που είναι το αεροδρόμιο και η Περαία. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε κιόλας έτσι λίγο στη σειρά. Έτσι το παπάφιο, η Φανέτ. Αυτό δεν είναι από εδώ, από κάπου το κάνω εγώ. Λοιπόν, το κεραμοποιείο Λατίνι, το σπίτι του Ραχμί Μπέι είναι αυτό εδώ, που φεύγει εκεί στην άκρη, είναι αμέσως μετά τη στροφή στη Σοφούλη. Το μουσείο, η Βίλα Μοδιάνο, η Βίλα Καπατζή φαίνεται ο πύργος της εκεί λιγάκι, έτσι το Κόδρα, και του Χατζιαγκιάχ που είναι αυτό το χαρακτηριστικό με τον κρεμμυδόσχημο Τρούλο, στο δέλτα της Σχολής Τυφλών. Λοιπόν, είπαμε για τα νεκροταφεία, τα οποία, για άλλα να τα δούμε, αυτό είναι το Ζυθοπολείο Μικρός Κήπος. Αυτή εδώ είναι η Γεωργίου που περνάει μπροστά, έτσι, εδώ, και έχουμε κατεύθυνση προς τα δυτικά, ο Χορτιάτης εκεί, το θερμό όρος. Αυτό το Ζυθοπολείο Μικρός Κήπος ήταν εκεί που είναι σήμερα η Πρόσκοπη περίπου. Έτσι, στο τέρμα της, ή στην αρχή της Γεωργίου, από που ξεκινάει η Γεωργίου. Το Δημαρχείο ή καταλήγει εκεί η αρρύθμιση της. Τέλος πάντων, καταλάβατε, εκεί στην άκρη είναι το... Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και αυτός είναι ο χώρος του τρίτου σώματος στρατού, ας πούμε, γενικά. Είναι τα κτίρια των εφέδρων και βλέπετε από πίσω... Να, τα μουσουλμανικά νεκροταφεία είναι έτσι διάσπαρτα. Είναι εδώ, είναι εκεί από πίσω. Αυτό είναι το κτίριο της παλιάς φιλοσοφικής, η σχολή Ιδαδιέ. Οθωμανικό κτίριο και αυτό, έτσι, η σχολή δημόσιας, αυτοκρατορικό λύκειο. Έβγαζε ουσιαστικά ανθρώπους για να στελεχώσουν τη δημόσια διοίκηση στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού. Πρέπει να πούμε εδώ ότι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει τη δική της ελίτ μορφωμένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και επιστρέφοντας πιέζουν τον Σουλτάνο να αναθεωρήσει, να εξυγχρονίσει το κράτος για να την παίρνουν σοβαρά την Τουρκία στην Ευρώπη ως εξίσου.
νομοταγές κράτους. Και βλέπετε εδώ αυτό το ρέμα που ερχόταν και τις Ευαγγελίστριες και το άλλο που έρχεται από, εδώ από την 3η Σεπτεμβρίου, πώς πλημμυρίζουν τον τόπο. Αυτή είναι η Γεωργίου που φεύγει προς το κέντρο. Έτσι. Μέχρι και παπάκια έχει εδώ στην άκρη, τα είδα σε μεγέθυνση μετά, έτσι τα βλέπετε στην άκρη. Ένας ωραίος κόσμος εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι του εβραϊκού νεκροταφείου, το οποίο λέγεται Ισραηλιτικό και η κοινότητα Ισραηλιτική λέγεται μέχρι και σήμερα. Και εδώ να μην μπερδεύουμε το Ισραήλ και τους Ισραηλινούς, που είναι οι κάτοικοι του Ισραήλ, με τους Ισραηλίτες, έτσι, οι οποίοι είναι οι Εβραίοι της Διασποράς. Έτσι, αυτοί είναι οι Ισραηλίτες, οπότε η Ισραηλιτική είναι η κοινότητα και το νεκροταφείο. Βλέπετε ότι ο τύπος είναι εντελώς διαφορετικός. Είναι μια τράπεζα, έτσι, χτιστή συνήθως με τούβλα, και πάνω έχει ένα μάρμαρο που γίνονται οι τελετές, οι σπονδές κτλ. Σε αντίθεση με τα μουσουλμανικά, τα οποία έχουν μια στήλη, ή καμιά φορά και δύο, στα πόδια και στην κεφαλή, όπου γράφουν το όνομα του Νίκο, και οι ντολμέδες, που είναι αυτό το υβρίδιο ανάμεσα στις δυο θρησκείες, έχουν χτισμένη τράπεζα και έχουν και δύο πλάκες πάνω στην τράπεζα. Και μια τρύπα για τις χοές. Λοιπόν, αυτό εδώ το κομμάτι θα λέγαμε ότι είναι σήμερα, δείτε, η παλιά φιλοσοφική είναι εκεί, άρα αυτό εδώ, αυτή είναι η περιοχή της πλατείας του Χημείου, περίπου μεταξύ Χημείου και παλιάς φιλοσοφικής και φυσικομαθηματικής. Και βλέπετε το ρέμα τρέχει εδώ, υπάρχει και φράχτης, έτσι, πίσω από το τέτοιο, και άλλος ένας κλάδος εκεί. Μέσα στα μνήματα είναι αυτό το πράγμα. Και απέναντι βλέπουμε και τα τείχη, τα οποία δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμη. Βλέπετε ότι είναι σε κακή κατάσταση. Το κομμάτι αυτό τουλάχιστον από το Συντριβάνι μέχρι την Ευαγγελίστρια. Ο πύργος του Αχμέτ είναι εδώ κάπου, που σήμερα είναι εκείνο το καφέ, το διατηρητέο, η Τάμπια. Τάμπια ή Ντάπια, δεν ξέρω, είναι. Ντάπια την ήξερα, το χειρό, ας πούμε. Είναι ο πύργος του Αχμέτ σε εκείνο το σημείο. Ήταν. Και εδώ θα γίνει το γήπεδο του Ηρακλή κάποια στιγμή. Ενώ του ΠΑΟΚ θα είναι από την κάτω πλευρά. Τα πρώτα γήπεδα της πόλης, πάλι στις παρυφές της πόλης, αλλά εκείνη την εποχή ήταν εκτός του κέντρου. Αυτό είναι το Δημοτικό Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος και αυτό εδώ είναι ο περίβολος του ελληνικού νεκροταφείου, της Ευαγγελίστριας. Κάποια στιγμή οι Βούλγαροι, οι οποίοι είχαν ένα πολύ μικρό ποσοστό πληθυσμού μέσα στην πόλη, σε σημείο, σε αιτήματα που κάναν προς τον Σουλτάνο, τους επιτρέψει να χτίσουν εκκλησίες κτλ. Αυτός έλεγε: μα πόσοι είστε, τι θέλετε την εκκλησία. Και έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ξεκίνησε και τον χρησιμοποίησαν οι Έλληνες τελικά, τον αποτελειώσαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν διεκδίκησαν και αυτοί νεκροταφείο και η Οθωμανική Διοίκηση τους είπε: κόψτε ένα κομμάτι από το Ελληνοορθόδοξο, και έτσι δημιουργήθηκε μια τομή κάπου εδώ. Υπάρχει μια πόρτα σήμερα σε εκείνο το σημείο και αυτό το κομμάτι που πάει μέσα στον οικισμό, βλέπετε τον Ταμάρι είναι πίσω, αυτό εδώ αποτέλεσε το Βουλγαρικό Νεκροταφείο. Και αυτή εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, που είναι η Βουλγαρική εκκλησία του Νεκροταφείου, που σήμερα χρησιμοποιείται ως νεκροστάσιο, θεοφυλάκιο. Έχει πέσει το μπροστινό το κομμάτι, αυτό που θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν άρθικας, και έχει μείνει το εκκλησάκι από πίσω, μετά το 13 βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Καταργήθηκε και ο δρόμος που είχε χτιστεί ανάμεσα και ξαναενοποιήθηκε ο χώρος του νεκροταφείου. Και βλέπετε το ρέμα είναι κάπου εδώ που ρέει, έτσι. Τώρα μην φανταστείτε, αυτό έχει λίγο νερό πάντα, η Ευαγγελίστρια εκεί κατεβάζει. Και ένα νερό που λένε ότι είναι και ιαματικό και τα λοιπά, περνούσε μέσα από τον Ταμάρι και κατέληγε εκεί που είναι σήμερα η Διεθνής Έκθεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη συνοικία και πώς δημιουργείται. Να πω εδώ ότι κάποιες από τις φωτογραφίες είναι παρμένες από το βιβλίο του Βασίλη Κολόνε για την συνοικία των εξοχών, έτσι, η πόλη, που είναι βιβλίο αναφοράς. Έτσι, έχει κάνει και τρεις εκδόσεις και κάναμε και μια έκθεση μεγάλη για τη συνοικία των εξοχών στο ΜΙΕΤ. Βλέπετε, πάντα σε πρώτο πληθυντικό, δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Λοιπόν, αυτή είναι μια αεροφωτογραφία λοιπόν της εποχής του Πρώτου Πολέμου. Αυτή είναι η Εθνική Αμήνης, η οδός Χαμιδιέ. Είπαμε ότι ο Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος βασίλεψε 33 χρόνια και για να τον κολακέψουν τον Σουλτάνο δίναν το όνομά του σε διάφορα, στον δρόμο αυτόν, στη συνοικία, που λέγεται συνοικία Χαμιδιέ, όχι ο δρόμος όμως. Αυτή λεγόταν η Γιαλιλάρ, είχε διάφορες ονομασίες των πύργων, των εξοχών κτλ. Το Συντριβάνι που είναι εδώ ήταν επίσης η Λευκή Κρίνη ή Κρίνη Χαμιδιέ. Και βλέπετε ότι φτάνει μέχρι επάνω, που είναι ήδη εδώ βέβαια δημιουργημένη, να τι πώς είναι χωρισμένο το. Αυτό είναι το κομμάτι με την εκκλησία στη μέση, είναι το Βουλγαρικό Νεκροταφείο. Και αυτό εδώ είναι το Ελληνοορθόδοξο και ακριβώς από πάνω το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, που είναι το δημοτικό
νοσοκομείο της πόλης. Ή το Ιδαδιέ, η παλιά φιλοσοφική, και δείτε, τώρα, αυτό είναι ένας χώρος ο οποίος είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το γήπεδο του Ηρακλή είναι εκεί, και βλέπετε, αυτό εδώ είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη σε τάφους περιοχή, λεγόταν η χολέρα, ήταν τα θύματα μιας επιδημίας χολέρας και πυκνώνουν εκεί. Υπάρχουν κάποια εκεί, αυτά είναι που βλέπαμε προηγουμένως, με φόντο απέναντι τα τείχη, και το υπόλοιπο κομμάτι είναι εδώ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διάσπαρτοι τάφοι παντού, είναι μια αχανής έκταση αυτή, η οποία, δείτε, το είναι λιγάκι σαν να βλέπει κανείς και κλαδίτικα νησιά από πάνω. Έτσι, πυκνώνουν οι οικισμοί σε κάποια σημεία και φαίνονται έντονα. Υπάρχουν άλλα τα οποία είναι πιο ωραία κατοικημένα, είτε πιο παλιά. Γιατί σκεφτείτε ότι εδώ είναι το νεκροταφείο της πόλης, όχι μόνο το εβραϊκό, από τα χρόνια της ίδρυσης της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν τάφοι ελληνιστικοί δεν ξέρω, ρωμαϊκοί υπάρχουν σίγουρα. Και πολλές φορές τα υλικά ανακυκλώνονται. Δηλαδή έχουμε σαρκοφάγους ή μάρμαρα τα οποία τα γυρνούσαν από την ανάποδη πλευρά, σκαλίζαν αυτό που θέλαν και έτσι υπάρχει μια επανάχρηση όλου αυτού του υλικού στο Διενεκές. Το 1879 θα γίνει η πρώτη πολεοδόμηση με την καταδάφιση των τείχων, τα οποία ήταν εδώ. Αυτά εδώ είναι τα σουλτανικά. Θα τα δούμε και παρακάτω. Καταδαφίστηκαν τα τείχη και χτίστηκαν αυτά που λέμε τα νεοκλασικά, που ήταν λίγο νεοκλασικά. Θα μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική. Τι είναι νεοκλασικισμός και τι είναι. Πότε είναι νεοκλασικισμός και πότε είναι εκλεκτισμός. Έτσι, γιατί η αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη εποχή είναι κυρίως εκλεκτισμός. Αλλά γενικώς νεοκλασικά τα λέμε όλα. Αυτό λοιπόν ήταν μια γη η οποία ανήκε στο δημόσιο. Ήταν τα τείχη. Όταν καταδαφίστηκαν λοιπόν, άρχισαν να μαλώνουν ο στρατιωτικός διοικητής, γιατί ήταν αμυντικά αυτά, έτσι ανήκαν στο στρατό, και ο βαλής της πόλης, ο νομάρχης να λέμε, για το σε ποιον ανήκουν και ποιος θα τα. Και κατέληξε η διαφωνία στο Σουλτάνο, τα λέω λίγο ανεκδοτολογικά τώρα, ο οποίος είπε: Παιδιά, τζάμπα μαλώνετε, αυτά δικά μου είναι. Διότι όλη η δημόσια γη ανήκει στη δυναστεία, δηλαδή. Ουσιαστικά όλη η γη ανήκει στο Σουλτάνο και παραχωρεί τη χρήση στους υπηκόους του ή αυτό προφανώς ως δημόσια γη και χτίζει αυτά τα κτίρια από το δικό του προσωπικό ταμείο ο Σουλτάνος, γι' αυτό και τα λένε σουλτανικά, και θα ενοικιαστούν ή κάποια θα πουληθούν, ενοικιάζονται κυρίως οι πρεσβείες. Συγγνώμη, τα προξενία έρχονται εδώ. Έχουν μια σειρά προξενίων, τα οποία τα τελευταία από αυτά θα φύγουν μετά τους σεισμούς. Έτσι, σταδιακά καταδαφίστηκαν. Και υπάρχει και το μεγάλο κτίριο των δικαστηρίων απέναντι, που είναι αυτό εδώ, έτσι, το τετράγωνο. Ίσως οι πολλοί παλιοί να το θυμούνται, πριν πάνε τα δικαστήρια εκεί που είναι. Ήταν εδώ το κτίριο αυτό, σε άθλιες συνθήκες βέβαια, και εδώ κάπου θα ανοιχθεί η Τσιμισκή. Εδώ είναι το θέατρο του Λευκού Πύργου, το οποίο ήταν ένα multi-culti, θα λέγαμε. Ήταν καφέ, εστιατόριο, λέσχη αξιωματικών, θέατρο είχε μέσα κτλ. Ένα πολύ κεντρικό έτσι, κτίριο. Το οποίο καταδαφίστηκε το 1956-57, αφού χτίστηκε πρώτα το. Εδώ ανάμεσά του, αφού χτίστηκε πρώτα το Βασιλικό Θέατρο. Σήμερα έφυγε και αυτό μετά στη συνέχεια. Αυτό είναι ένα πραγματικά κτίριο του εκλεκτισμού. Και ο δρόμος αυτός που φεύγει προς τα πέρα, βλέπετε έχει και θέατρα εδώ, υπαίθρια, κινηματογράφους, και αυτό είναι ένα κτίριο, ανήκε στο. Εδώ τι είναι. Το Ισλαχανέ. Είναι το οικοτροφείο του Ισλαχανέ, το οποίο επεκτάθηκε κάποια στιγμή και χρειαζόταν περισσότερο χώρο για να εγκαταστήσει, να κοιμήσει τους μαθητές του. Αυτή είναι η Δεσπερέ, δείτε τι πώς φεύγει έτσι εδώ μέσα. Και η συνέχεια της λίγο ήθελε να βγει στην Εγνατία, αλλά δεν πρόκαμε. Την κόψαν εδώ στη Σβόλου και αποκαταστάθηκε και το οικοδομικό τετράγωνο εκείνο με τη γωνία, τη γνωστή γωνία που είναι Σβόλου και Εθνική Αμήνη. Λοιπόν, αυτό είναι το δίκτυο των δρόμων. Εδώ είναι η πλατεία της Χάνθ. Αυτή είναι που έρχεται η Μανώλη Ανδρώνικου σήμερα, η Νικολάου Γερμανού. Έτσι. Και δείτε πώς πήγαινε η στρατού μέσα από τη Διεθνή Έκθεση. Μετά κατέληξε εδώ και έφυγε ως αγγελάκι εκεί. Και η Δεσπερέ, η οποία σταμάτησε εδώ. Και αυτό το κομμάτι έχει χαθεί. Λοιπόν, αυτή είναι η Δεσπερέ. Από ψηλά, κοιτάζοντας προς τα κάτω, προς τη Χάνθ. Ήταν ένας φαρδής δρόμος εκείνη την εποχή. Συγγνώμη να πάω λίγο στην άκρη. Ναι. Ας ακουμπήσω εδώ λιγάκι. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η Δεσπερέ και είναι επίσης και εδώ. Αυτό είναι το σημείο που συναντάει την Εθνική Σαμίλη. Δηλαδή αυτό το κράσπεδο, το ρήθρο μάλλον για να τρέχουν τα νερά, γιατί είναι ακόμα χωματόδρομος, αλλά στην άκρη έχει αυτό τέτοιο, ακολουθεί την κατεύθυνση της Εθνικής Αμήνης. Και από εδώ φεύγει προς τα κάτω, τη λέει Rue de Caserne. Η μετάφραση είναι οδός Καζέρνης. Καζέρνη είναι το στρατόπεδο, έτσι. Ο στρατόνας μάλλον, έτσι, η οδός του στρατόνα, γιατί κατέληγε, έτσι από εδώ έβγαινε στο τρίτο σώμα στρατού. Και είναι
το σημείο εκείνο, όπως τα λέγαμε και πριν, έτσι, η Αγγελάκη και η οποία θα δημιουργηθεί μετά. Η Λευκή Κρίνη, η Κρίνη Χαμηδιέ, η οποία δημιουργήθηκε σαν, επειδή υπήρχε μεγάλη γκρίνια ανάμεσα στους χριστιανούς που τους κατεδαφίζανε τα βυζαντινά τείχη, η χριστιανική συνοικία ήταν αυτή που ήταν πίσω από τα τείχη, το υποδρόμιο, το ποδρόμι. Το, κατά παραφορά το λένε και προδρόμι, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τον πρόδρομο. Είναι υποδρόμι, έτσι, υποδρόμι, αλλά η παραφορά βάζει και ένα ρο ανάμεσα. Να το κράσπε εκείνο που λέγαμε, το βλέπετε τη Εθνική Αμήνη. Έτσι έρχεται μέχρι εδώ για να τρέχουν τα νερά. Οπότε, σαν ανταπόδοση για την αυτή, του έκανε την βρύση αυτή ω δώρο προ την πόλη, τη βαφτίσαν με το όνομά του και ήταν ουσιαστικά ένα βασικό σημείο συγκέντρωση νερού στι τρει δεξαμενέ του, από τι οποίε ποτίζονταν και τα ζώα. Αλλά και παίρνανε και νερό όποτε χρειαζόταν για τις πυρκαγιές. Δηλαδή είναι ένα βασικό σημείο ανεφοδιασμού του πυροσβεστικού σώμα, να το πούμε τώρα εκείνη την εποχή. Υπήρχε μια πυροσβεστική υπηρεσία με τις τουλούμπες αυτές τις χειροκίνητες. Και το τραμ, βέβαια, το οποίο το βλέπετε ότι είναι υπήλατο. Και το βαγόνι τι είναι, έχει και κουρτίνες ακόμα για να προστατεύεται. Κάνει ανοιχτό, έτσι δεν έχει τζάμια. Είναι ένα μέσο μεταφοράς. Εκεί που πήγαινες με τον αραμπά, πηγαίνεις τουλάχιστον στεγασμένο έτσι, με το τραμ. Και έχει και τη σιρήνα ακόμα πάνω, η οποία την πατούσαν και. Απομάκρυνε τους απρόσεκτους πεζούς από τον δρόμο. Είναι λίγο περίεργο γιατί βλέπετε ότι ήδη έχει υπάρξει και η δεύτερη γραμμή. Η δεύτερη γραμμή τοποθετήθηκε λίγο πριν ηλεκτροδοτηθεί το τραμ. Εν όψη δηλαδή της ηλεκτροδότησης και για να γίνει ανταγωνιστικό και πιο γρήγορο, έγινε ηλεκτρικό και μπήκε και η δεύτερη γραμμή. Μέχρι τότε είχε εμφανιστεί και η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Επειδή το τραμ ήταν πάρα πολύ αργό. Η μονή γραμμή καταλαβαίνετε ότι συναντιούνταν και τα δύο και υπήρχαν συγκεκριμένα σημεία όπου έβγαινε από τη γραμμή, υπήρχε μια παράκαμψη. Έβγαινε εκεί και περίμενε το τραμ το ένα, μέχρι να έρθει το άλλο από απέναντι να περάσει για να συνεχίσουν και τα δύο την πορεία. Ώρες ατέλειωτες. Και σαν ανταγωνιστής αυτό ήρθε η Ακτοπλοϊκή Συγκοινωνία, μια εταιρεία από την Κωνσταντινούπολη που έφερε καραβάκια που κάναν τη διαδρομή από τον Μπεστσινάρ μέχρι τους μήλους του Αλατίνη. Και ενδιάμεσα όπου υπήρχαν σκάλες, ιδιωτικές ή δημόσιες. Στο Λευκό Πύργο μια πολύ μεγάλη εξέδρα, έκανε κανείς νόημα και ερχόταν και τον έπαιρνε. Πολύ απλά τα πράγματα, δεν υπήρχαν επίσημες στάσεις κτλ. Λοιπόν, και έτσι, σαν απάντηση, το τραμ, εκεί που κόντευε να χρεοκοπήσει, έφερε τον ηλεκτρισμό, έγινε πολύ πιο γρήγορα από τα καραβάκια και χρεοκόπησαν τα καραβάκια τελικά. Και ακόμα προσπαθούμε να τα αναστήσουμε, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, αυτό για την Κρίνη. Αφαιρέθηκε κάποια στιγμή και αποκαταστάθηκε το 1977, νομίζω. Είχαν μείνει κομμάτια από τα μάρμαρά του, συμπληρώθηκαν με καινούρια και ξαναστήθηκε, όχι όμως στο κέντρο του δρόμου, στην άκρη, εκεί που το έχουμε σήμερα. Αυτά είναι τα σουλτανικά, τα οποία βλέπετε ότι θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει νεοκλασικά. Δηλαδή έχουν ένα νεοκλασικισμό, έχουν αιτώματα, δεν έχουν πολλά έτσι, ας το πούμε, ανατολίτικα στολίδια. Είναι ένας καθαρός κλασικισμός, θα έλεγε κανείς, σχεδόν σαν αυτόν που φέρανε οι Βαβαροί. Έτσι, αυτό είναι νεοκλασικισμό, έχει η Αθήνα. Εδώ είναι εκλεκτισμός κυρίως, θα το δούμε και στη συνέχεια τι ρεύμα είναι αυτό και βλέπετε το συντριβάνι και επάνω η άκρη του Επταπυργίου. Λοιπόν, αυτά είναι τα παλιά δικαστήρια, από τις λίγες φωτογραφίες που έχουμε και είναι ουσιαστικά πρόσφυγες, σεισμόπληκτοι, οι οποίοι στήσανε τις σκηνές τους στο προάβλιο του κτηρίου, η Εθνική Αμήνη πρέπει να περνάει από πίσω, έτσι, η Χαμηδιέ, τον Ιούλιο του 1902. Ιούλιο του 2. Λοιπόν, να το κτίριο αυτό, το οποίο επίσης είναι νεοκλασικό, το οποίο έχει διάφορες ονομασίες, τώρα εδώ είναι Jardin de l'Union Progrès. Είναι ουσιαστικά πρόσθετο, Union Progrès είναι το κίνημα των Νεοτούρκων, είναι το κομιτάτο για την Ένωση και την Πρόοδο, που κάνει την Επανάσταση των Νεοτούρκων το 1909, και πολλά πράγματα με το ονομάζονται. Η πλατεία του Λευκού Πύργου λέγεται κάποια στιγμή Union Progrès και επίσης και το καφέ, εστιατόριο, θέατρο κτλ. Το οποίο επίσης βλέπετε ότι είναι ένας νεοκλασικισμός. Θα το δούμε και προς το τέλος αυτό πώς άλλαξε και πώς βλέπετε και το θέατρο εκεί στην άκρη. Έτσι που έχει μια υπαίθρια σκηνή, τραπεζάκια κτλ. Δέντρα ήταν όλη αυτή η περιοχή. Και αυτή είναι η εξέδρα στην ευθεία της Εθνικής Αμήνης του Λευκού Πύργου. Μου ξεφύγαν κάποια τετράγωνα που δεν τα έσβησα. Είναι οδηγή για το που πήγε, πατάνε οι φωτογραφίες, αλλά. Λοιπόν, ο δαίμονας του. Και αυτή η εξέδρα θα παραμείνει και μέχρι. Βλέπετε, είναι η Ντεμπαρκαντέρ και αυτή. Ντεμπαρκαντέρ λέγαμε και Αμπαρκαντέρ την απόλυξη στην Βενιζέλου, αυτό που είναι τα δολώματα. Και υπάρχει επίσης και η βασική Ντεμπαρκαντέρ εδώ, που είναι η
η αποβίβαση, εμπαρκαντέρ είναι η επιβίβαση. Και ουσιαστικά σήμερα αυτή η ανακατασκευή που έχουμε κάνει με τα πάρκα και τα αυτά στην προέκθεση είναι στην ανάμνηση αυτού του πράγματος, επιχωματώθηκε βέβαια μετά. Ας μην το σχολιάσουμε περαιτέρω. Και από εδώ θα φύγει και έχουμε φωτογραφίες του Κωνσταντίνου όταν φεύγει μετά το τέλος και του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου, που η Ελλάδα πια έχει επεκταθεί, έχει πάρει τις Σέρες, τη Δράμα και την Καβάλα. Μετά το δεύτερο Βαλκανικό, φεύγει από εδώ για να πάει στην Αθήνα. Και επίσης εδώ έρχονται και οι επίσημοι όταν αποβιβάζονται. Και αυτό εδώ, τι λέτε να είναι. Το λέει βέβαια. Είναι τα δημόσια λουτρά, τα δημόσια μπάνια. Εκείνη την εποχή, τώρα μπροστά στο Λευκό Πύργο, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο που κάνανε μπάνιο, ωστόσο δεν εγκατέβαινε κανείς από το σπίτι του με το μαγιό, ας πούμε, να τρέξει να βουτήξει. Αυτά είναι ουσιαστικά αποδυτήρια. Και βλέπετε απλωμένες και τις πετσέτες που στεγνώνουν και έχουν τρύπες στη μέση. Ουσιαστικά τρύπες όπου μπορεί κανείς να βουτήξει, τον βλέπεις από κάτω. Έτσι, και το μπάνιο το κάνανε εδώ μέσα. Κάποιοι τολμηροί μπορεί και να φεύγουν, αλλά ουσιαστικά εδώ γίνονται. Έχει σκαλάκια για να ανεβαίνεις μετά, να αλλάζεις, να βάζεις τα ρούχα σου, να πηγαίνεις στο σπίτι σου. Έτσι ήταν η διαδικασία. Και είναι βέβαια ακόμα χωριστά. Αυτό είναι των ανδρών, των γυναικών είναι στην άλλη άκρη εκεί που ήταν η ηλεκτρική εταιρεία. Βλέπετε ότι και το περιτύχισμα δεν έχει κατεδαφιστεί ακόμα. Είμαστε πριν το 1911. Και αυτό κάνω έτσι αποσπασματικά διάφορα σημεία έτσι, ιστορικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι το πρώτο μνημείο στον τόπο όπου δολοφονήθηκε ο Γεώργιος ο Πρώτος. 5 Μαρτίου του 13, έκανε τη βόλτα του, ήρθε μέχρι το Λευκό Πύργο, έμενε εκεί που είναι τώρα το 5ο γυμνάσιο. Στο σπίτι του Χατζηλάζαρου, του Κλέωνα Χατζηλάζαρου, είχε τον υπασπιστή του μονάχα. Το εκείνη την εποχή και οι βασιλιάδες ακόμα πηγαίνουν με τα πόδια. Δηλαδή κατέβηκε από εκεί μέχρι το Λευκό Πύργο και επέστρεψε. Ναι. Λοιπόν, και ήταν μπροστά από αυτό το μπακάλικο, το παντοπολείο, και το πρώτο μνημείο που στήθηκε ήταν έτσι, ένα πρόχειρο, μια τράπεζα εκεί που τη φυλάνε οι Κρήτες χωροφύλακες. Στην ουσία το μνημείο θα κατασκευαστεί εκεί δίπλα. Έτσι, είναι αυτό το παρκάκι που είναι σήμερα και η πλάκα είναι το σημείο της δολοφονίας. Λοιπόν, αυτή είναι η γυαλιλάρπια, δηλαδή είναι η σημερινή Όλγας, Γεωργίου μάλλον, στο ύψος. Σε ποιο ύψος, δείτε αυτή εδώ την τριγωνική πλατιούλα που στρίβει ο δρόμος. Είναι εκεί που είναι η Αγία Σολομονή σήμερα, στο παλιό Radio City. Παρασκευοπούλου είναι ο κάθετος δρόμος εδώ. Ο οποίος έχει ακόμα κάτι σπιτάκια, κάτι αυτά. Και βέβαια κάθε τόσο βλέπετε ότι και αυτά είναι επίσης για τα μπάνια, είναι αποδυτήρια. Και μάλιστα έχουν και σκαλίτσα, ανεβαίνει κανείς επάνω και κάνει ηλιοθεραπεία. Αυτά μαζί έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τότε η θάλασσα δεν την πολύ πειράζανε, λέει, ήταν για τους ναυτικούς, τους ψαράδες. Όταν αρχίζουν τα δημόσια λουτρά, είναι τέτοιου τύπου και όλα αυτά βλέπουμε πολλά. Δείτε πόσα έχει στη σειρά, έτσι. Γεμάτο από τέτοια πράγματα. Εκτός από τα μεγάλα, τα δημόσια, αυτά είναι και ιδιωτικά. Τα κάνει η γειτονιά, ας πούμε, και κατεβαίνουν. Και εκείνο είναι το φουγάρο του κεραμοποιείου Αλατίνη, το οποίο εδώ υπήρχε ακόμη. Υπήρχε ήδη, μάλλον, και ήταν εκεί. Να το τριγωνάκι. Εκεί είναι η πλατιούλα, η οποία αυτή η πλατιούλα έχει αποκτήσει ένα δημόσιο χαρακτήρα. Έχει παγκάκια. Δείτε τον κόσμο τι ωραία που κάθεται εδώ. Έχει μια κρίνη. Έχει φυτευτεί με δέντρα. Αυτά είναι το πρόγραμμα εξοραϊσμού και το κτίριο αυτό ήδη χτίζεται έτσι στις καλοσχές. Ήταν ένα κτίριο γραφείων, η πλατεία Εμβέρμπεϊ. Και έχουμε ήδη τη διπλή γραμμή του τραμ, έτσι, άρα είμαστε μετά το 1907. Λοιπόν, λέγαμε για την αρχιτεκτονική. Ο εκλεκτισμός λοιπόν είναι θα λέγαμε το στυλ του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα στην Ευρώπη. Είναι η εποχή που έχουν τελειώσει τα ιστορικά στυλ, αναγεννήσεις, μπαρόκ, ροκοκό, νεοκλασικισμοί κτλ. Και εκλεκτισμός, που τον λέμε και εκλεκτικισμό καμιά φορά για να τον υποτιμήσουμε, είναι το στυλ στο οποίο ο αρχιτέκτονας λίγο πολύ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τσαλαβουτάει μέσα σε ό,τι προϋπήρξε, τα συνθέτει σαν ένα παστής. Δεν θεωρείται πολύ περιοπής το κίνημα αυτό και το στυλ, αλλά ουσιαστικά όλες οι πόλεις της Ευρώπης εκείνης εποχής κτίρια έχουν στην δυτική τους πλειοψηφία, έτσι, τα τέλη του 19ου αιώνα. Στη Θεσσαλονίκη είναι το μοναδικό στυλ ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής που υπήρξε ανάμεσα στην, ας πούμε, Οθωμανική, Βυζαντινή, Οθωμανική αρχιτεκτονική και το μοντερνισμό, ο οποίος ήρθε και σάρωσε μετά έτσι, από τις αρχές του αιώνα και στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα, μάλλον, έχει μια περίεργη σχέση με το μοντερνισμό. Έγινε η Χάρτα των Αθηνών από το πουθενά, το 1933, όπου διακηρύχθηκαν οι αρχές του μοντέρνου κινήματος ξανά.
έχει έναν πρώιμο μοντερνισμό. Ο εκλεκτισμός, λοιπόν, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, θα λέγαμε, μετά την ίδια εποχή που ξεκινά η συνοικία των εξοχών, δηλαδή μετά το 1880-85, κορυφώνεται μετά το 88. Το 88 που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τρένο με την Βιέννη, θα αρχίσουν να έρχονται από εκεί διάφορα τα καλούδια της Δύσης, πολύ άμεσα, πολύ εύκολα με το τρένο. Θα έρθουν καταρχάς εμπορικοί οίκοι που φέρνουν έτοιμα ενδύματα. Το Στάιν, τα έχουμε ξαναπεί νομίζω, το Στάιν, το Ρος, Διμπάκ, το Τίρινγκ, φέρνουν ευρωπαϊκές ενδυμασίες και ο κόσμος αρχίζει να εγκαταλείπει σιγά σιγά τα παραδοσιακά φουστάνια, ας το πω, έτσι, και ντύνεται όλο και πιο ευρωπαϊκά. Θα αρχίσει να έρχεται εξοπλισμός για το σπίτι, οι βιενέζικες καρέκλες σοριδών πια, έτσι, αυτές με το καμπύλο ερυσίνο το πίσω, το ξύλινο, σόμπες πετρελαίου, λάμπες πετρελαίου και σόμπες πορσελάνινες, εξοπλίζουν τα σπίτια και έρχεται και η αρχιτεκτονική μαζί με αυτά. Έρχονται φιγουρίνια αρχιτεκτονικής, τα οποία οι εύποροι της εποχής τα ξεφυλίζουν και λένε στον αρχιτέκτονά τους, θέλω από αυτό, θέλω και λίγο από εκείνο. Η χαρά του αρχιτέκτονα εκείνη την εποχή, ο εκλεκτισμός φυτεύεται κανονικά στη Θεσσαλονίκη. Δείτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι γυαλιά στην γυαλιά, θα τα λέγαμε έτσι, από το γυαλός, που είναι γύαλος, έτσι, είναι μια παραφθορά και ένα αντιδάνειο. Είναι σπίτια στο Βόσπορο, τα οποία είναι χτισμένα πάνω στο νερό. Και εδώ είναι η παραλία μπροστά από τη Βίλα Καπαντζή, σε περιόδους που φυσάει ο Βαρδάρης. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ποτάμι ο Βόσπορος, ο οποίος το πολύ πολύ να έχει κάποια ρεύματα, δεν μπορεί να δημιουργηθεί θαλασσοταραχή. Ενώ στο Θερμαϊκό, γι' αυτό και τα σπίτια στη Θεσσαλονίκη, σπάνια στη νέα παραλία, σπάνια θα τα δούμε να είναι χτισμένα πάνω στο νερό. Συνήθως είναι τραβηγμένα μέσα ή έχουν το κύριο κτίσμα είναι προς την πλευρά του δρόμου, της λεωφόρου. Αυτό είχε μια τέτοια. Υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια. Να, αυτό είναι απόσπασμα από εκείνους τους χάρτες τους πολύφιλους. Αυτό είναι το κτίριο των Καπαντζή. Αυτό είναι το Μομπονέρ με τα δύο κτηριάκια του. Αυτή είναι η εκκλησία της Ανάληψης απέναντι, η οποία τότε δεν είχε επεκταθεί και ο δρόμος τώρα έχει κάνει και μια. Έχει κόψει ένα κομμάτι εδώ. Αυτό είναι το σχολείο της Χινά. Και αυτή είναι η οικία Σιάγα που λέμε, που είναι του Περικλή Χατζηλάζαρου. Και αυτή εδώ θα διευρυνθεί και είναι η Πέτρο Συνδίκα που φτάνει μέχρι. Και δείτε ότι εδώ μπροστά υπάρχουν δύο. Έχει δημιουργηθεί σε αυτά τα δύο οικόπεδα μπροστά μια προκυμαία. Αυτό που βλέπαμε πριν να σκάει το κύμα είναι ένα έργο σαν την παλιά παραλία. Χτισμένο κανονικά με πέτρες και δάπεδα επάνω με βοτσαλωτά. Ενώ τα διπλανά, βλέπετε, τα περισσότερα έχουν αμμουδιά. Εδώ μπροστά και τα κτίρια είναι σε αρκετά μεγάλη απόσταση, αλλά δείτε πόσα έχουν θαλάσσιες σκάλες εδώ για να εξυπηρετούν αυτό που είχαμε πει, την ακτοπλοεία. Αυτό είναι μία από τις σπάνιες εξαιρέσεις. Είναι το κτίριο Αριγκόνη, το είχε χτίσει και τον νίκιαζε, ήταν γραφεία και κατοικίες ουσιαστικά, γραφεία, αλλά είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε έτσι δημιουργημένο πάνω εκεί που σκάει το κύμα, που έχουμε τα σπίτια, τα οποία είναι αρκετά ψηλά έτσι, για να αποφεύγουν το νερό όταν σκάει. Υπάρχει μια δημοσίευση, αυτό είναι από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας, σε μια εφημερίδα αυστριακή το 1890, που κάνει μια αναφορά ο συγγραφέας στην αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, την καινούργια αρχιτεκτονική. Μας δείχνει ποια είναι η παλιά παραδοσιακή, έτσι, εδώ λέει σπίτι ενός τουρκικού Kaufmannes, τι είναι το Kaufmannes, ενός άρχοντα τέλος πάντων, έτσι. Και δείτε ότι είναι το Frauenhaus, που είναι ο γυναικονίτης, το βασικό σπίτι, και ο ανδρώνας που είναι δίπλα, έτσι, το Haremlik για τις γυναίκες και το Salamlik. Πόσο ξεχωριστά είναι μεταξύ τους. Αυτό ουσιαστικά αποτυπώνει μια κατάσταση στην Άνω Πόλη. Έχουμε φωτογραφίες στην Άνω Πόλη που δείχνουν τεράστια αρχοντικά, με κάτι προσώψεις, οι οποίες μπορεί να έχουν 10 παράθυρα στη σειρά, έτσι, πλατιμέτωπα, που κοιτάζουν βέβαια τη θέα, έτσι, και τον ήλιο που δει, και είναι αυτού του τύπου. Και το εσωτερικό είναι αυτό εδώ. Δείτε, έχει φράχτη ανάμεσα που τα χωρίζει. Έχει μια πορτούλα εδώ για να επικοινωνούν οι κήποι, αλλά είναι ουσιαστικά σαν ένα δεύτερο σπίτι. Και αυτή είναι η παλιά η αρχιτεκτονική. Και έχει και την καινούργια αρχιτεκτονική που έχει ήδη αρχίσει να χτίζεται και κυρίως στη συνοικία των εξοχών. Έχουμε και μερικά διάσπαρτα στην Άνω Πόλη, που είναι αυτός ο τύπος του νεοκλασικισμού. Το βασικό χαρακτηριστικό, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, είναι ότι έχουν στιθέο για να κρύβει τη στέγη. Αυτό είναι όψη τώρα και τη βλέπουμε τη στέγη, αλλά όταν είσαι στο δρόμο, η προοπτική την έχει εξαφανίσει. Φαίνεται δηλαδή σαν ένα τυπικό, έτσι, ένα κύβος
με τα παράθυρα, με κανονική οργάνωση, που μπορεί να έχει καμιά αψίδα, αλλά ουσιαστικά με κολονάκια, με χαρακτηριστικά. Και εδώ παίζουν όλο αυτό που είπαμε, δηλαδή οι ρυθμοί και τα... Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι το 90 ήδη είναι μια πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Έχουν ξεκινήσει να χτίζουν αυτά τα σπίτια από αρκετά πιο πριν και μετά το 88 με το τρένο θα γίνουν όλο και πιο πυκνά. Η συνοικία των εξοχών θα χτιστεί πάνω σε αυτό το μοτίβο. Και είναι, θα λέγαμε, η συνοικία των ευπόρων. Είναι Έλληνες αστεί, Εβραίοι αστεί, ξένοι, Φράγκοι που χτίζουν εδώ, Οθωμανοί αξιωματούχοι. Χτίζουν κατά μήκος του δρόμου, αρχικά, είναι μια γραμμική συνοικία, έτσι, από το Λευκό Πύργο μέχρι τον Αλατίνη. Εδώ, να συμπληρώσουμε για αυτό που λέγαμε για τα νεκροταφεία και το στρατόπεδο, ότι ουσιαστικά η επέκταση της πόλης που ήταν επιθυμητής κόνταψε πάνω σε αυτά τα δύο στοιχεία, στα νεκροταφεία και στο στρατόπεδο. Δεν μετακινήθηκαν, οπότε ουσιαστικά οι ιδιωτικοί χώροι της συνοικίας ξεκινάνε από εκεί που ξεκινάνε και σήμερα, δηλαδή από τους προσκόπους, από το Δημαρχείο και μετά. Γι' αυτό φαίνεται αυτή η συνοικία να ξεκινάει από εκεί, ενώ στην ουσία περιλαμβάνει και το χώρο αυτών των Καινόπιους, χάρη στην αντίδραση και του στρατού, ο οποίος προφανώς ακόμα και σήμερα δεν λέει να φύγει, και στα νεκροταφεία που κυρίως οι Εβραίοι αρνηθήκαν να τα μετακινήσουν, διατηρήθηκε ως χώρος ελεύθερος, ας το πούμε, όσο είναι ελεύθερος και τον χτίζουμε σιγά-σιγά, πρασίνου κτλ. Είναι μια ζώνη που ξεκινάει από κάτω από τη θάλασσα και φτάνει μέχρι το Σέιξου, ενώνει δηλαδή την πόλη και τη χωρίζει ουσιαστικά στα δύο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα έρθουν αδιακρίτως θρησκεύματος, εθνικότητας ή εθνότητας, οι εύποροι και θα χτίσουν τα σπίτια τους και δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός που υπάρχει στο ιστορικό κέντρο με συνοικίες αλλού χριστιανικές, αλλού εβραϊκές, οι οποίες ποτέ δεν είναι 100% μεταξύ μας, αλλά κυριαρχεί πάντα το ένα από τα τρία στοιχεία της πόλης. Εδώ το κριτήριο είναι το χρήμα. Αν έχει κανείς λεφτά να αγοράσει ένα οικόπεδο και μάλιστα τα πιο ακριβά είναι προς τη μεριά της θάλασσας, που έχουν πρόσωψη στο δρόμο και οι πίσω αυλές τους βγάζουν στη θάλασσα και χτίζονται όλα αυτά τα οποία είναι, υπολογισμού ήταν γύρω στα 150 αρχοντικά σε αυτό στο δρόμο επάνω. Σήμερα με το ζόρι έχουμε 15. Και η συνοικία θα επεκταθεί και προς τα μέσα. Θα αρχίσει να ανεβαίνει και προς τα πάνω για να φτάσει, ας πούμε, μέχρι τα όρια της Τούμπας, η οποία είναι προσφυγικός οικισμός βέβαια. Οπότε όλη αυτή η ανατολική ζώνη της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαμε να πούμε την ονομάζουμε συνοικία των εξοχών. Τα οποία εκτός από τα σπίτια, τα οποία φαντάζομαι ότι θέλετε θα τα δούμε στο τέλος όμως, τα έχω αφήσει, να δούμε και τα δημόσια κτίρια ή τα κοινής ωφέλειας. Τα εκπαιδευτήρια. Έχουμε σχολές και σχολεία, τα οποία εκείνη την εποχή, το πρώτο-πρώτο, ας πούμε, το 92, το αυτοκρατορικό λύκειο, η σχολή, η Δαδιέ, γυμνάσιο το λέει εδώ, που είναι η παλιά φιλοσοφική, η οποία έχει υποστεί διάφορες προσθήκες και διάφορες αλλαγές επίσης, θα τις δούμε στο τέλος. Αυτή είναι η εμπορική σχολή του Κομιτάτου των Νεοτούρκων και μετά έγινε σχολή αξιωματικών, εδώ έτσι αναφέρεται, είναι το. Τι σας θυμίζει, έχει αλλάξει πολύ βέβαια. Το νοσοκομείο των Γεννηματάς είναι. Απέναντι από την Ευαγγελίστρια. Είναι αγνώριστο, αλλά. Λοιπόν, το Γαλλικό Λύκειο το 1908 χτισμένο, της Mission Laïque Française, που είναι ουσιαστικά η γαλλική λαϊκή, δηλαδή κοσμική, μη θρησκευτική αποστολή, η οποία παράλληλα με τα καθολικά σχολεία, που είναι το Δελασάλ, το Καλαμαρί κτλ., θα παρέχει επίσης παιδεία, αλλά κοσμική έχει μια διαφορά. Έχει διαφορά να σου κάνει, ας πούμε, μια καλόγρια ή ένας παπάς μάθημα για την εξέλιξη του είδους, και διαφορετικό να είναι. Θα συνεπάρξουν αυτά τα δύο σχολεία, θα γίνει η επανάσταση του Μαυροπίνακα, έτσι τη λένε, δεν θα τη βρείτε πουθενά. Μου το ψιθύρισε κάποιος Οθωμανολόγος, που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. Τα σχολεία μέχρι τότε ήταν θρησκευτικά. Είναι είτε στις συναγωγές, είτε στα τζαμιά με τους χόντζες. Τα ελληνικά, επειδή υπάρχει ήδη το ελληνικό κράτος και είναι υπό την επιρροή. Οι Έλληνες είναι λίγο πιο προχωρημένοι έτσι στον εξυγχρονισμό, δεν είναι τόσο θρησκευτικά, παρόλο που επικεφαλής είναι πάντα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν στο Οθωμανικό σχολείο, για παράδειγμα στο Μουσουλμανικό, είναι ο Χότζας ο δάσκαλος, ο οποίος κάθεται ο κλαδόν, τα παιδάκια αναγύρω, κάτω στο πάτωμα, δεν έχουν θρανία ακόμη. Και το αναγνωστικό τους ποιο είναι, το Κοράνιο, όπως είναι η γραφή για τα Χριστιανόπουλα. Και ουσιαστικά ο δάσκαλος είναι ένα ιερό πρόσωπο, είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Είναι αυτός που μεταφέρει την αλήθεια του Θεού. Όταν στα κοσμικά σχολεία θα μπει ο Μαυροπίνακας, ο δάσκαλος έχει παραμερίσει, δεν είναι πια το ιερό πρόσωπο. Είναι αυτός ο οποίος ερμηνεύει τη σοφία, αλλά η σοφία είναι πια η σοφία της επιστήμης. Δεν είναι η σοφία του Θεού. Αυτό ονομάστηκε
ακριβώς λόγω της εισαγωγής του Μαυροπίνακα στα σχολεία και στη συνέχεια της έδρας των Θρανίων κτλ., ονομάστηκε Επανάσταση του Μαυροπίνακα και έγινε στη Θεσσαλονίκη. Η Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ σουλτανική και μουσουλμανική για να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο. Εδώ, επειδή ένα 50% του πληθυσμού είναι Εβραίοι, έχουμε τα σχολεία της Αλιάνς, που είναι επίσης μια παρόμοια κοσμική οργάνωση που εκπαιδευτική, της Mission Laïque της Γαλλικής, που κάνει το γαλλικό σχολείο, το Λύκειο, και τους Έλληνες, βέβαια, που έχουν την επιρροή από το Ελληνικό Βασίλειο, είναι πιο πρόσφορο το έδαφος. Και μη σας φαίνεται περίεργο, αυτά τα σχολεία στοχεύουν στην ίδια δεξαμενή παιδιών που στοχεύουν και τα θρησκευτικά σχολεία, τα καθολικά, τα μουσουλμανικά κτλ. Απλώς, προφανώς έχουν δίδακτρα και επιλέγει κανείς αν θα πάει στο ένα σχολείο ή στο άλλο, οι γονείς. Ξέρουμε για τον Κεμάλ Ατατούρκ ότι η μάνα του ήθελε να τον στείλει σε θρησκευτικό σχολείο και πήγε, νομίζω, την πρώτη τάξη εκεί, αλλά μετά επικράτησε η άποψη του πατέρα και πήγε σε ένα σχολείο ντονμέδικο. Από εκεί βγήκε η φήμη ότι ήταν ντονμές, αλλά αυτά απευθύνονταν σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως θρησκεύματος. Ήταν, ας πούμε, διεθνή σχολεία. Οπότε παρακολούθησε το σχολείο του Σεμσί Εφέντη, έτσι λεγόταν, το Φεϊζιγέ, που είναι το σχολείο του ντονμέδικο. Αυτό είναι το παλιό γαλλικό λύκειο, στην ίδια θέση που είναι και το σημερινό. Κάει και κάποια στιγμή, νομίζω, το 67 χτίστηκε το καινούριο. Εκεί που είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο σήμερα, ναι, στο ίδιο οικόπεδο. Αυτά είναι τα εκπαιδευτήρια του Στέφανου Νούκα. Το Μαράσλιο, με δωρεά του Μαρασλή. Ο Νούκας είναι ένας ιερομόναχος, φωτισμένος εκείνη την εποχή εκπαιδευτικός, που θα το διοικήσει. Είναι εκεί που είναι σήμερα το 19ο γυμνάσιο, λύκειο, Αλεξανδρίας, πιο μέσα από την πυροσβεστική. Υπάρχει ακόμη, έτσι είναι. Και αυτό είναι το Παπάφιο. Το Παπάφιο ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο, γιατί ξεκίνησε να χτίζεται και στην πράξη τα θεμέλια ήταν διπλάσια από ό,τι προέβλεπε η οικοδομική άδεια. Υπήρχαν οικοδομικές άδειες εκείνη την εποχή. Και πέσανε οι πατριάρχες, οι τέτοιοι, για να πείσουν την διοίκηση να μην το αυτό, και τελικά χτίστηκε αυτό το τεράστιο ανάκτορο σαν ορφανοτροφείο, το οποίο ποτέ δεν γέμιζε στην πραγματικότητα. Και κάποιος δημοσιογράφος έλεγε θα προτιμούσα να βλέπα περισσότερα παιδιά και λιγότερα μάρμαρα. Αλλά είναι αυτό που είναι μέχρι σήμερα, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, διάσημο περιβόητο το Παπάφιο για την πάντα του, για τα εργαστήριά του, ξυλοτεχνίες κτλ. Και πολλά ορφανά παιδιά τα οποία βρήκανε το δρόμο τους έτσι μέσα από τις αίθουσες αυτές. Η όψη του δείτε, αυτό είναι ένας καθαρός νεοκλασικισμός. Υπάρχουν αρχιτέκτονες οι οποίοι όταν χτίζουν για την ελληνική κοινότητα, χτίζουν νεοκλασικά. Οι ίδιοι μπορεί να χτίσουν για έναν Οθωμανό αξιωματούχο και να βάλουν κρεμμυδόσχημους τρούλους, να βάλουν όλα τα οθωμανικά, τις επιγραφές κτλ. Είναι επίσης στο πλαίσιο του εκλεκτισμού. Ανάλογα με τον πελάτη, αλλάζει και το ύφος της αρχιτεκτονικής. Λοιπόν, και αυτό είναι ο αυλόγυρος του Παπαφίου και η πόρτα του αυτή, η περιβόητη πόρτα, η οποία δεν βρήκα τις φωτογραφίες τώρα. Έχει γίνει το μετρό εδώ, ο σταθμός του μετρό, και η πόρτα αυτή, κάποια στιγμή, ο δρόμος όταν στρώθηκε μπροστά η Παπάφη, υπεριψώθηκε με αποτέλεσμα αυτή η πύλη να χαμηλώσει. Δηλαδή να σκεπαστεί μάλλον και να αναγκαστούν να σηκώσουν και την πόρτα όλοι, να τη βάλουν σε πιο ψηλούς μεντεσέδες. Τώρα κάτι έγινε και έχει επανέλθει στη θέση του. Δηλαδή την αφαιρέσανε και την ξαναφέρανε και την τακτοποιήσανε για να φανεί και το κομμάτι που ήταν θαμμένο. Λοιπόν, οι κοινότητες, αλλάζει το καταστατικό όλων των κοινοτήτων μέσα στον 19ο αιώνα και της ελληνικής. Και αυτό γίνεται από μια πλευρά, το κάνει η Οθωμανική Διοίκηση, για να ελέγξει περισσότερο τις κοινότητες και για να βάλει και λαϊκούς μέσα εκτός από κληρικούς. Και στην ελληνική κοινότητα θα μπουν τα συμβούλια, δηλαδή αυτά τα οποία ρυθμίζουν των σχολείων, των νοσοκομείων, των πτωχοκομείων κτλ. Θα διοικούνται μεν, θα προεδρεύει ο εκάστοτε Μητροπολίτης, αλλά θα έχουν και λαϊκούς μέσα, σαν να λέμε τις επιτροπές τους ναούς, έτσι που είναι οι επίτροποι που. Γι' αυτό και το Παπάφιο, το οποίο ήταν δωρεά προς την κοινότητα. Έτσι, οι κοινότητες εκείνη την εποχή είναι νομικά πρόσωπα. Θα διαλυθεί η Ορθόδοξη κοινότητα όταν η Θεσσαλονίκη θα ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος και ουσιαστικά σταδιακά το ελληνικό κράτος, το κράτος των Αθηνών που λέμε, θα πάρει σιγά σιγά όλη την ιδιοκτησία της κοινότητας, η οποία ήταν σχολεία, ακίνητα, μαγαζιά από τα οποία έπαιρνε έσοδα κτλ. Και θα διανεμηθούν
Τα σχολεία, ας πούμε, η ιδιοκτησία των σχολείων θα περάσει στο Υπουργείο Παιδείας και η ευθύνη. Το νοσοκομείο στο Υπουργείο Υγείας. Εκεί όπου η κοινότητα ήταν αυτή η οποία τα διοικούσε όλα αυτά τα χρόνια, κατά τη λογική την Οθωμανική, έτσι, ότι τα Μιλέτ έχουν μία διάταξη κατακόρυφη που έχουν όλα αυτά τα, έτσι, τα ιδρύματα στην κατοχή τους. Γι' αυτό και το παπάφιο ήταν δωρεά προς την κοινότητα την Ελληνοορθόδοξη. Και σήμερα ποιος προεδρεύει στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Βλέπετε ότι τα κληροδοτήματα δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Μπορεί να αλλάξουν οι χώρες, τα σύνορα, έτσι, αλλά αυτά παραμένουν. Λοιπόν, αυτό είναι το στρατιωτικό νοσοκομείο, το 424. Θα τα περάσω λίγο γρήγορα. 1888. Αυτό είναι το παλιό Θεαγένιο. Το παλιό ελληνικό νοσοκομείο ήταν χτισμένο εκεί που είναι σήμερα περίπου το Μητροπολιτικό Μέγαρο. Βογατσικού και Μητροπόλεως που λεγόταν, ήταν αλλιώς ο δρόμος. Κάηκε στην πυρκαγιά του 1890. Αν θυμάστε, στη μεγάλη φωτογραφία των τυχών το είχαμε δει με τη Σκαλοσιά. Και από αυτό χρονολογήσαμε και την. Ήταν 1866 η χρονιά που αποπερατώθηκε. Κάηκε λοιπόν και χτίστηκε με δωρεά του Θεαγέννη Χαρίση το καινούργιο νοσοκομείο έξω από την πόλη πια. Τότε έξω πηγαίναν τα νοσοκομεία. Για να έχουν και χώρο και για να είναι σε πιο καθαρό περιβάλλον. Και χτίζεται στο οικόπεδο που είναι το σημερινό Θεαγένιο. Καταδαφίστηκε η δεκαετία του 50, όπως πολλά. Λέγεται ότι και αυτό είναι σχέδιο του Τσίλερ, ο οποίος έκανε διάφορα κτίρια τότε για την Ελληνοορθόδοξη κοινότητα μετά την πυρκαγιά του 90. Έκανε, ξέρουμε σίγουρα, το προξενείο, αυτό που είναι το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα. Την Μητρόπολη τη σχεδίασε ο Τσίλερ. Τη σχεδίασε, δεν είναι και πολύ ακριβές, διότι του ζητήσαν σιγά τώρα μην ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσίλερ έχτιζε όλη την Νότια Ελλάδα. Τους έστειλε ένα στικάκι με τα σχέδια και είπε: χτίστε το από μια εκκλησία που είχε ήδη έτοιμη. Και η εκκλησία μας, η Μητρόπολη, είναι ίδια με πια. Είναι δίδυμη με την Παναγία Φανερωμένη του Αιγείου. Αυτό ήταν το σχέδιο που μας έστειλε. Είναι τάλε κουάλε δύο ίδιες εκκλησίες. Έχει κάποιες αλλαγές. Αλλά είναι ουσιαστικά το ίδιο τέτοιο. Και το Θεαγένειο το έχει σχεδιάσει ο Τσίλερ. Με διάφορα προβλήματα βέβαια σε όλα τα κτίρια, διότι με τους εργολάβους δεν τα βρίσκαν. Άμα λείπει ο μηχανικός από το. Έτσι, η παρουσία του είναι αυτή, τα πράγματα είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το Ιταλικό νοσοκομείο για την Ιταλική κοινότητα που είναι αρκετά έτσι, έντονη και το 19ο αιώνα. Θα τη διαδεχθεί η γαλλική σιγά-σιγά, που θα γίνει και η κυρίαρχη γλώσσα τα γαλλικά. Είναι το σημερινό Λιμωδόν, το οποίο είναι κλειστό βέβαια σήμερα. Βλέπετε κιόλας εκεί στο κέντρο έχει έτσι, το θηρεό του Ιταλικού βασιλείου. Βασίλισσα Μαργαρίτα λεγόταν το νοσοκομείο. Και αυτό είναι το Δημοτικό Νοσοκομείο, ήδη μέσα στον 20ο αιώνα, 1902. Είναι από την ημέρα των εγγενείων εκεί, βλέπετε με όλη την παράταξη, τις σημαίες κτλ. Και αυτό είναι από την επάνω πλευρά, η κήπη του Πασά είναι εδώ, τα τείχη. Και αυτό εδώ είναι το νταμάρι της Ευαγγελίστρια, δηλαδή πάνω από τις 40 εκκλησιές είναι φωτογραφημένο. Και το Εβραϊκό Νοσοκομείο, το Χίρς, το οποίο γίνεται με δωρεά του Βαρώνου Χίρς, ο οποίος μάλλον δεν ήρθε ποτέ στη Θεσσαλονίκη, χτίζεται. Μετά το θάνατό του έτσι κι αλλιώς, είναι το κληροδότημα, η χείρα του θα το επιβλέψει την κατασκευή του και το παλιό, είναι ουσιαστικά το σημερινό Ιπποκράτιο, ο παλιός πυρήνας, το παλιό κτίριο, το οποίο σώζεται έτσι και μερικές λεπτομέρειες από την ξυλοκατασκευή της πόρτας εδώ. Το ρωσικό που λέγαμε προηγουμένως, το οποίο από πίσω έχει και ένα ημικυκλικό που είναι σήμερα το γραφείο του Διευθυντή, που ήταν η αίθουσα των χειρουργείων, με τζαμαρίες γύρω-γύρω και πολλούς φεγγίτες, για να μπορούν να γίνονται οι επεμβάσεις σε άπλετο φως. Σήμερα είπαμε ότι είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας εκεί. Επίσης έχουμε τόπους λατρείας και για τις τρεις θρησκείες, οι οποίες ξεκινούν, θα λέγαμε, και αυτή εδώ, που είναι η Αρμενική η Παναγία, έτσι, στην Τζιμισκή, είχε φάτσα στην Τζιμισκή πριν χτιστεί η πολυκατοικία αυτή που την αποκλεί από την Τζιμισκή, είναι η ιδιοκτησία της Αρμενικής κοινότητας. Το σύγχρονο φροντιστήριο που ήταν, έτσι όλο αυτό το πράγμα. Βλέπετε ότι όταν υπάρχει το κίνητρο της αντιπαροχής, δεν είναι μόνο οι Έλληνες που χτίζουν, χτίζουν όλοι. Λοιπόν, η Αγία Τριάδα η παλιά, αυτή που βλέπαμε με τον Τρούλο από μακριά, 1889, ή ο Ναός Ανάληψης, ο οποίος είναι. Θα λέγαμε ο ίδιος ο βασικός ναός, έχει υποστεί προσθήκες προς τα μπρος, νάρθηκες αυτά κτλ. Είναι την εποχή που αποπερατώνεται, βλέπετε και τους εργάτες επάνω στο αέτομα εκεί. Η συναγωγή Μπεθ Σαούλ.
η οποία μετά την πυρκαγιά του 17 έγινε η βασική, καήκαν όλες οι συναγωγές στο κέντρο της πόλης, έγινε η βασική συναγωγή όπου μαζεύονται οι Εβραίοι και όλες οι γιορτές και οι τελετές, ακόμα και η υποδοχή του Γεωργίου του Δευτέρου που έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να τονώσει το ελληνικό αίσθημα ανάμεσα στους Εβραίους, θα γίνουν εδώ οι τελετές αυτήν τη συναγωγή, την οποία θα την ανατινάξουν οι Γερμανοί στην κατοχή. Ήτανε εκεί που είναι σήμερα η Καλλιδοπούλου, Καλλιδοπούλου και Όλγας, η τράπεζα, τι ήταν εκεί, η Αλφα, κάτι υπάρχει ακόμη εκεί και η ονομασία Σαδί Λεβί, νομίζω, που είναι για τον... Εκεί ήταν η τέτοια και το 1997, νομίζω, ναι, τα εβραϊκά, τα ισραηλινά ταχυδρομεία βγάλαν αυτό το γραμματόσημο και την πλακέτα για την προώθησή του και ουσιαστικά έχουν τη συναγωγή αυτή στην... έτσι, για να τιμήσουν την απώλεια των Εβραίων στο Ολοκαύτωμα. Και, βεβαίως, ένα και μοναδικό τέμενος, που είναι το Γενή Τζαμί, χτισμένο από τον Βιταλιάνο Ποζέλη, το ταύτισε ο Βασίλης ο Κολώνας αυτό, βρήκε την εκτιτορική του επιγραφή και την έχουν ενσωματώσει στην όψη. Ένα κτίριο το οποίο δεν είναι ακριβώς τζαμί, είναι το τζαμί των Ντονμέδων. Οι Ντονμέδες, θα κάνουμε... Οι Ντονμέδες είναι μια κάστα Εβραίων οι οποίοι εξισλαμίστηκαν. Με επικεφαλής τους τον Σαμπατάι Ζεβί, ο οποίος είναι ένας ραβίνος που αυτό ανακηρύχθηκε Μεσσίας. Με καταγωγή από τη Σμύρνη, τον διώξαν από εκεί, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, κήρυξε, έκανε, δημιούργησε μια ενδιάμεση θρησκεία, ένα υβρίδιο ανάμεσα στον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ. Και οι οπαδοί του. Τέλος πάντων, είπε διάφορα. Είπε κάποια στιγμή ότι αυτή τη θέση του μεγάλου Σουλτάνου προορίζεται για μένα. Το βουτήξαν οι Τούρκοι, τον στείλανε στο Σουλτάνο και του είπε: ή σου παίρνω το κεφάλι, ή γίνεσαι μουσουλμάνος εδώ και τώρα. Και ο προφήτης αλλαξοπίστησε και έγινε μουσουλμάνος. Τον αφήσαν ελεύθερο, έπεισε τους οπαδούς στη Θεσσαλονίκη, όπου ήρθε πάλι πίσω, ότι θα γίνουμε μουσουλμάνοι τώρα, για να τους φέρουμε στον ίσιο δρόμο. Και 300 οικογένειες εκείνες τις πρώτες μέρες γίνονται. Προφανώς τα κίνητρα είναι και άλλα. Το να γίνει κανείς μουσουλμάνος έχει άλλα προνόμια, απαλλαγή από φόρους κτλ. Κτλ. Αυτοί όμως γίνονται μουσουλμάνοι και γίνονται μια κρυφή κάστα. Δημοσίως δεν λένε τίποτα. Είναι στο εξωτερικό, προς τα έξω δηλαδή, έχουν μουσουλμανικά ονόματα, κάνουν τις προσευχές τις αυτά κτλ. Χτίζουν και το τζαμί. Ενώ ενδοοικογενειακά τηρούν ακόμα και τις γιορτές και τις νηστείες του Ιουδαϊσμού και ό,τι τους δίδαξε και ο Σαμπατάι Τσεβί, τον οποίο τον τιμούν, πηγαίνουν στην παραλία και την ώρα της Ανατολής ψάλλουν διάφορα αυτά και εκείνο το γνωστό το Σαμπατάι Τσεβί, εσπεράμος ατί, σε περιμένουμε δηλαδή, περιμένουμε την εμφάνισή του πότε θα... και αυτοί παραμένουν μία μυστική κάστα, πολλοί από αυτούς θα γίνουν μασόνοι στην αλλαγή του αιώνα, έχουμε μια φοβερή άνθηση του τεκτονισμού στη Θεσσαλονίκη, με πολλές στοές. Πολλοί από αυτούς είναι μέλη στις στοές αυτές και επίσης είναι και οπαδοί, μαντέψτε τι άλλο, είναι ένα τριπλό συγκοινωνούν δοχείο. Οι Ντονμέδες, οι Μασόνοι και οι Νεότουρκοι, το Κομιτάτο για την Ένωση και την Πρόοδο, είναι λίγο πολύ ένα πράγμα, ένα 80% είναι και τα τρία. Αυτοί λοιπόν, όταν εμφανίζεται ο τουρκικός εθνικισμός λίγο καθυστερημένα και διαρωτώνται, εσείς τώρα είστε καλοί Τούρκοι. Ο καλός Τούρκος έπρεπε να είναι καλός μουσουλμάνος, να έχει τουρκικό αίμα και να μιλάει τα τουρκικά καλά. Αυτοί και στα τρία ήταν, διότι μιλάνε ακόμα σε φαραδίτικα. Θα μιλάνε και τουρκικά, αλλά όχι προφανώς σαν Τούρκοι. Όσον αφορά το θρήσκευμα, ξέρουν ότι είναι έτσι, μισή από εδώ και μισή από εκεί. Και όσον αφορά το αίμα, αυτοί δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Ούτε με Εβραίους πια, τους Ορθόδοξους Εβραίους που παραμείνανε στην πόλη, ούτε με Μουσουλμάνους. Παντρεύονται μόνο μεταξύ τους. Μια κάστα, θα έλεγε κανείς, αιμομικτική. Έχουμε περιπτώσεις πρώτων ξαδέρφων που παντρεύτηκαν μεταξύ τους. Τα γενεολογικά τους δέντρα είναι δίκτυα, δεν είναι δέντρα, δηλαδή είναι ένα πολύ μπλεγμένο πράγμα. Και σαν απάντηση προφανώς σε αυτή την κατηγορία που εξοξεύδηκε από τον τύπο, ότι είναι μια πέμπτη φάλαγγα, που δεν υπάρχει ακόμα η έννοια αυτού του όρου, σαν απάντηση χτίζουμε το Γενή Τζαμί. Και για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινότητας. Έχουμε πολλούς Ντονμέδες στην περιοχή, στη συνοικία των εξοχών. Είναι ίσως η μόνη κάστα που παραμένει κατά γειτονιές. Υπάρχει ακόμα ο φόβος του αλόπιστου και του τέτοιου, τους κυνηγάνε μέχρι και σήμερα ακόμα.
Και έτσι το γενή τζαμί θα αποτελέσει τον τόπο της λατρείας τους που είναι. Τώρα είναι τζαμί αυτό το πράγμα. Σαν μια μπαρόκ βίλα μοιάζει. Άμα δεν ήταν και ο Μιναρές και ο Τρούλος γεμάτο με. Έχει βέβαια όλα τα μουσουλμανικά, αλλά για δείτε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Είναι γεμάτο από αστέρια του Δαβίδ σε όλη του την περίμετρο και στο στιθέο του γυναικονίτη. Έχει βέβαια και τα εβραϊκά και επιπλέον, να, αυτή είναι η επιγραφή που λέει Βιταλιάνο Ποζέλη. Και επιπλέον έχει αυτή την πεταλόσχημη αψίδα. Σαν να λέει εμείς μουσουλμάνοι, εμείς είμαστε Εβραίοι που ήρθαμε από την Ανταλουσία, να και το Μαυριτανικό. Και όλο αυτό το πράγμα, το τζαμί, οι Οθωμανοί το αποδέχονται ως τζαμί. Έχουν ήδη τόσες ποικιλίες μέσα στα αυτά, μέσα στις τάξεις, οπότε και μία παραπάνω. Βέβαια ξέρουμε ότι αυτοί, υπάρχει και ένας κάτι σαν όρκος, σαν οδηγίες του Σαμπατάι Τσεβί, που λένε θα είσαι μουσουλμάνος στη δημόσια ζωή σου, αλλά ουσιαστικά θα τους χρησιμοποιείς τους μουσουλμάνους. Βαθιά μες στην ψυχή σου θα παραμένεις Εβραίος. Θα έχεις δύο ονόματα, ένα για τον παράδεισο που είναι το εβραϊκό και ένα για τον κόσμο που είναι το μουσουλμανικό. Οι Τούρκοι θα σε προστατεύσουν, θα κάνουν και πόλεμο ακόμα για σένα. Είναι τόσο κοινική όλη αυτή η δήλωση για το πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται. Και βέβαια εντάξει, η κοινωνία είναι μικρή, λίγο πολύ τους ξέρουν. Έτσι, είναι όπως λέμε τους μασόνους. Είναι αυτός, αλλά αποδεικτικά στοιχεία δεν υπάρχουν. Ούτε λίστες υπάρχουν εμπόρων που να έχει ένα αστεράκι να λέει αυτός είναι Ντον Μες. Έτσι, τα ονόματα είναι περιπλέκουν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το τζαμί τους. Και το εσωτερικό του, το οποίο είναι ένα τζαμί νεοκλασικό, θα λέγαμε. Έτσι, είναι της εποχής, δηλαδή είναι μέσα στον 20ο αιώνα. Είναι όπως είναι η αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης, το Γιλντίζ κτλ. Αυτά τα καινούργια ανάκτορα του ευρωπαϊκού, το Ντολμά Μπαχτσέ. Λοιπόν, ανάμεσα στις κατοικίες τώρα εκείνη την εποχή έχουμε και βιομηχανίες. Αυτό το ασύλληπτο πράγμα το οποίο εκείνη την εποχή είναι ένδειξη προόδου. Όταν καπνίζει μια καμινάδα σήμαινε ότι η πόλη εξυγχρονίζεται. Μετά ήρθαν τα προβλήματα. Λοιπόν, η πρώτη βιομηχανία είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Το δείχνω εντελώς έτσι. Είναι το υφαντουργείο Σαΐα, το οποίο έφτανε περίπου μέχρι την Αγία Σοφίας και προς το λιμάνι. Υφαντουργείο, κλωστήριο, υπήρχαν διαμαρτυρίες ακόμα από εκείνη την εποχή. Έκανε πάρα πολύ θόρυβο, ενοχλούσε τους περιοίκους. Κάποια στιγμή ένα καζάνι ξεράγει, σκοτώθηκαν κάποια άτομα κτλ. Προσπαθούσαν να το διώξουν, αλλά οριστικά έφυγε μετά την πυρκαγιά του 17. Δεν ξαναχτίστηκε στο κέντρο έτσι, βιομηχανία. Εκείνη την εποχή δεν είναι άγνωστο το zoning που έχουμε χώρους κατοικίας, το οποίο και αυτό ήταν μια κατάρα βέβαια, έτσι, έχει οδηγήσει σε διάφορα αυτά. Αλλού οι βιομηχανίες, αλλού η διασκέδαση, αλλού τα εκπαιδευτήρια. Χώρους οι οποίοι δεν είναι, ήταν η αποτυχία του μοντέρνου κινήματος αυτό. Το zoning, δηλαδή η δημιουργία ζωνών χρήσεων. Βέβαια, εντάξει, για να φτάσει το μοντέρνο κίνημα να εφαρμόσει το zoning, είχε περάσει από χίλια κύματα. Δηλαδή, τέτοιες καταστάσεις όπου οι βιομηχανίες ήταν ανάκατες με βιοτεχνίες, με βρωμιά, με όλο αυτό το πράγμα μέσα στις κατοικίες, είχε φτάσει στο μη περαιτέρω για να φτάσει να επινοηθεί το zoning. Πάντα υπάρχει αντίδραση σε. Έτσι, είναι δράση και αντίδραση. Αυτό είναι το παλιό κεραμοποιείο των Αλατίνη. Βλέπετε πάνω στο ρέμα, αυτό εδώ που είναι το ρέμα του κυβερνίου. Καταλήγει στην. Κυβερνίου είναι, θα το δούμε μετά, είναι η έπαυλη Μοδιάνο. Αυτό εδώ είχε στην μία πλευρά, στην όχθη του, μία γραμμή Ντεκοβίλ. Μια μικρή σιδηροδρομική γραμμή, η οποία έφερνε τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προϊόντα από το εργοστάσιο κάτω στη θάλασσα και φορτώνονταν εκεί με μια θαλάσσια σκάλα στα πλοία. Και υπήρχε και μια άλλη γραμμή Ντεκοβίλ, η οποία έφερνε την πρώτη ύλη, το χώμα δηλαδή για να γίνουν τα κεραμίδια και τα τούβλα, από τη Χαριλάου. Εκεί που έγινε τελικά το εργοστάσιο που μετακινήθηκε μετά την καταστροφή του, ήταν η πρώτη ύλη και πήγε δίπλα του. Λοιπόν, τεράστιο σε έκταση, δεν σώζεται τίποτα από αυτό σήμερα. Νάτι, η θέση του είναι αυτή εδώ. Αυτό εδώ είναι το κυβερνείο, δίπλα του είναι το Γκέτε, αυτός ο χώρος που θα χτιστεί το Γκέτε. Αυτό είναι το γερμανικό προξενείο, το τότε. Είναι το μόνο κτίσμα το οποίο όταν θα επιχωματωθεί η παραλία και θα γίνει η Μεγάλο Αλεξάνδρου, θα πάψει να υπάρχει, θα παλωτριωθεί το οικόπεδό του. Και του δώσαν αυτό που έχει σήμερα. Έκανε μερικές δεκαετίες να το χτίσει, αλλά αυτό το μεγάλο που είναι το γερμανικό προξενείο είναι σαν ανταπόδοση αυτού που χάθηκε από την επέκταση παραλίας. Να το η ζώνη των εργοστασίων, αυτά από τα κτίρια που βλέπαμε είναι αυτά εδώ και η γραμμή Ντεκοβίλ, η οποία ερχόταν εδώ και έφτανε σε αυτό το σημείο για να φορτώνονται τα πλοία και όλο αυτό το δημιούργησε
επιχωμάτωση. Αυτό εδώ είναι τη σχολή τυφλών και δείτε εδώ δύο δεξαμενές, είναι θαλάσσια λουτρά. Έτσι είναι η κατασκευή τους από πάνω. Δηλαδή είχαν μια τρύπα στη μέση και βουτούσε κανείς και γύρω-γύρω ήταν οι καμπίνες για να αλλάζει κανείς. Η Βίλα Καπαντζή είναι εδώ. Έτσι. Η ανάληψη είναι απέναντι. Βλέπετε η Πέτρο Συνδίκα δεν έχει διανοιχθεί ακόμα μέχρι κάτω. Και αυτή εδώ είναι η Μπότσαρη. Λοιπόν, ο Αλευρόμηλος που είναι η άλλη μεγάλη επιχείρηση των Αλατίνη και χάνεται στα βάθη της ιστορίας η δημιουργία του, θα καεί το 1898 στην ίδια θέση που είναι το σημερινό και θα χτιστεί το σημερινό το 1900, που είναι ο μεγαλύτερος Αλευρόμηλος στη Βαλκανική εκείνη την εποχή. Στην Ανατολή μάλιστα λέγανε. Και η κατάστασή του όπως είναι σήμερα, αυτό το πολύ εμβληματικό φουγάρο, είναι το μοναδικό που έμεινε στη Θεσσαλονίκη από όλα αυτά τα εργοστάσια, τα οποία είναι ατμοκίνητα, δηλαδή έχουν μηχανές και είναι κάρβουνο, το οποίο συνήθως το φέρνουν από την Αγγλία, εισαγωγή. Άρα αυτό που βγαίνει από εκεί πάνω είναι μαύρος καπνός από το κάρβουνο, ο ατμός κινεί τις μηχανές μέχρι να γίνουν διζελοκίνητες. Και ένα από τα πιο εμβληματικά εργοστάσια, το οποίο έχει χαθεί, είναι το εργοστάσιο της ηλεκτρικής εταιρείας. Αυτή η εταιρεία συγχωνεύτηκε ήδη στη δημιουργία της με την εταιρεία των τραμ. Και έτσι είναι εταιρεία ηλεκτροφωτισμού της Θεσσαλονίκης και Tramways λεγόταν ο τίτλος, παρόλο που είναι γαλλική, βελγική εταιρεία. Στη θέση του εργοστασίου υπάρχει σήμερα το πρώτο λύκειο. Τα λιόμενα εκεί στην αρχή της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο δρόμος ο πρώτος, ο κάθετος, πώς λέγεται? Edison. Να, γιατί. Λοιπόν, αυτό είχε λοιπόν τρεις μεγάλους πύργους ψύξης, που κάποια στιγμή γίνανε και τέσσερις προς τη μεριά της θάλασσας. Έτσι, αυτά τα μαύρα τέτοια, τα οποία φαίνονται από μακριά. Και βεβαίως και το τραμ μπροστά, αυτό είναι το ηλεκτροκίνητο. Αν δείτε ότι έχει τον παντογράφο, αυτή την κεραία από πάνω, σημαίνει ότι παίρνει ηλεκτρισμό από τα καλώδια τα οποία είναι απλωμένα και πολλές φορές χρησιμοποιούν ένα από τα καινούργια τραμ, τα οποία έχουν έρθει και από την Αμερική, με ένα από τα παλιά. Βλέπετε αυτό με τις κουρτίνες είναι. Το παλιό βαγόνι το χρησιμοποιούσαν, το άσερα από πίσω. Βέβαια την ηλεκτροκίνηση την παίρνει αυτό εδώ. Και τον ντεπό. Το ντεπό είναι η αποθήκη των τραμ. Όλη η περιοχή που λέμε, που σώζονται κάποια κτίρια ακόμη σήμερα, εκεί δίπλα στο ρέμα, στο Μεγάλο Λάκκο, όχι στο Μεγάλο Λάκκο, συγγνώμη, στο ρέμα των Αλατίνη πια, που βγαίνει στο Μήλο, καθώς ερχόμαστε, το ξέρετε αυτό έτσι, που είναι το ντεπό, λίγο μετά την Ομαρχία, την πρώην Ομαρχία. Η είσοδός του είναι λίγο πολύ η ίδια. Και η Ιφανέτ. Η Ιφανέτ ξεκίνησε σαν ένα υφαντουργείο που ανήκε στους Καζάζη και Καπαντζή το 1909. Ο Καπαντζής, εκτός από τραπεζίτης, μεγαλομέτοχος, είχε ξενοδοχεία, καφέ κτλ., είχε και ένα από τα πρώτα υφαντουργεία στη Θεσσαλονίκη. Χρεοκόπησε πολύ γρήγορα, κάηκε το αυτό, μεταονομάστηκε σε Οθωμανική εταιρεία Φεσίων, έφτιαχνε φέσια και κάποιος διοικητής πέρασε στα χέρια της Εθνικής κάποια στιγμή. Όταν τον ξαναγούσαν, είπε και εμείς συνεχίζουμε την παράδοση κατά κάποιον τρόπο. Δεν το είπα αυτό, θα ανεβεί και στο YouTube τώρα. Εντάξει, δεν είπα το όνομά του, έτσι. Και σήμερα είναι, μετά άνοιξε ως εργάνη και χρησιμοποίησε μετά το 22 εξειδικευμένο προσωπικό που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Έτσι, άνθρωποι που ξέρανε καλά την υφαντουργική τέχνη. Και μετά κάποια στιγμή έκλεισε, χρεοκόπησε τη δεκαετία του 60 και σήμερα αυτό είναι από πάνω. Είχε και αυτό φουγάρο βέβαια, το βλέπετε. Είπαμε τα φουγάρα της Θεσσαλονίκης μαζί με τους μιναρέδες. Ονομάστηκαν τα φουγάρα, οι μιναρέδες ονομάστηκαν τα φουγάρα της βιομηχανικής εποχής. Οι μιναρέδες της βιομηχανικής εποχής, έτσι ήταν. Και το νηματουργείο, το υφαντουργείο Τουρπάλι και νηματουργείο το οποίο ήταν στην Κλεάνθους μεταξύ Παπάφη και του γηπέδου, ας πούμε. Ανεβαίνοντας αριστερά, υπάρχει ένα μεγάλο πολυκατοικία έχει γίνει τώρα. Ήταν έτσι ένα από τα μεγάλα νηματουργεία και το εσωτερικό του και το επιστολόχαρτο του εκεί. Λοιπόν, εντάξει, θα σας κλέψω λίγο από το χρόνο, έτσι. Η μεταμφίεση των κτηρίων. Έχουμε αρκετά κτίρια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ήταν Οθωμανικά, και προφανώς δεν τα αντέχαμε να έχουν όλο αυτό τον οριενταλιστικό διάκοσμο, κυρίως στις στέψεις τους επάνω. Και τα κάναμε, ένα το πιο χαρακτηριστικό είναι το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, που είναι το παλιό διοικητήριο, το Κονάκι. Χτισμένο από τον Βιταλιάνο Ποζέλη,
1890-92, το οποίο στέγαζε βέβαια, βλέπετε παλέντες ζηστής λέει, σαν είναι δικαστήριο, στέγαζε υπηρεσίες δικαστηρίων την εποχή την Οθωμανική και στη δεκαετία του 50 προσθέθηκε ένας όροφος ακόμη. Βλέπετε εδώ τελείωνε η τέτοια και προφανώς όταν πας να κατασκευάσεις μια καινούργια κορνίζα, δεν θα μιμηθείς αυτό εδώ, το οποίο είναι εκλεκτισμός, οριενταλισμός, θα κάνει μια ωραιότατη έτσι, τριγωνική ένα έτομα και θα κοτσάρει στη μέση και ένα νόμισμα με το κεφάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μοναδικόστα. Λοιπόν, εκεί προφανώς είναι ο τουγράς του Αμπντουλχαμίτ επάνω, ο οποίος και, και η Μισέλινος που συμβολίζει όλα τα, σημαδεύει όλα τα κτίρια. Ένα επόμενο βέβαια είναι η πολύ αγαπημένη μας παλιά φιλοσοφική, η οποία έχει υποστεί διάφορες προσθήκες, αλλά αυτό εδώ το πράγμα με τις δυο ημισελήνους από εδώ και από εκεί και τα αστέρια έχει χαθεί. Και κατεδαφιστήκαν και τα μπαλκόνια και έγινε ουσιαστικά σε αυτόν τον πρόβολο που έχει μπροστά με τις κολόνες, χτίστηκε ολόκληρο ένα σώμα που προεξέχει από το κτίριο. Και βεβαίως τώρα στη φιλοσοφική δεν θα έμπαινε έτομα που θα έμπαινε. Το λέω με όλη την καλή αυτή, έτσι μην με παρεξηγείτε, γιατί υπάρχουν και τα αντίστοιχα. Τα αντίστροφα θα το δούμε στο τέλος. Και το τρίτο σώμα, το οποίο περιέργως δεν το πειράξανε πολύ, απλώς ξαναμπήκε το κεφάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί πάνω. Είναι το πιο σεμνό, αν και για τους στρατιωτικούς θα περίμενε κανείς να έχει έναν κανονικό Παρθενώνα χτισμένο εκεί. Και ελάτε να δούμε. Αυτό είναι το. Συμβαίνει και για άλλους λόγους. Απλώς μετά τους σεισμούς έπεσε το αίτομα. Σε πολλά κτίρια έχει συμβεί αυτό και έγινε μια απλοποίηση της κατάστασης. Δεν μπορούσε να ξαναχτιστεί το ίδιο και σε αρκετά κτίρια στην Όλγα, σε μερικά έχουν αποκατασταθεί όλα αυτά τα αιτώματα, ας πούμε, έτσι, κορνίζες επάνω. Και έλατε να δούμε αυτό το καταπληκτικό. Θυμήστε μου λίγο τον αρχιτέκτονα αυτού του κτιρίου που τον ξεχνάω, τον Έλληνα, από την Κασανδρία, ο Παιωνίδης. Λοιπόν, ο Παιωνίδης, ο οποίος έχει χτίσει το Παπάφιο, έχει χτίσει αυτό εδώ, έχει χτίσει τη Φιλόπτωχο επίσης, ναι. Και έχει κάνει και μερικά μουσουλμανικά. Δηλαδή αυτό που ήταν η Δημοτική Πινακοθήκη του Σεϊφουλάχ Πασά, το Ίκα που ήταν δίπλα, Μαρτίου και Όλγας, με τον Κρεμμυδόσιμο Τρούλου, επίσης δικό του. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν ένα εντελώς νεοκλασικό κτίσμα, το βλέπετε έτσι με τα. Έτσι και λίγο βυζαντινότροπο με τις καμάρες, αλλά κολόνες κανονικά. Και όταν έγινε το κίνημα των Νεοτούρκων, το οποίο υποτίθεται ότι ζήτησε από τον Σουλτάνο να επαναφέρει το Σύνταγμα, το Κοινοβούλιο που ο ίδιος το είχε καταργήσει κάμποσες δεκαετίες πριν. Αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν το κίνημα του εθνικισμού, του νεοτουρκικού εθνικισμού. Και έτσι πολλές από τις ελπίδες που αναπτερώθηκαν σε χριστιανούς κτλ. Πήγαν άπατες πολύ σύντομα. Και επειδή τους ενοχλούσε που ήταν πολύ νεοκλασικό αυτό το κτίσμα, βάλανε και χτίσανε αυτά τα δύο κρεμμυδόσημα. Εντάξει, πέρα από αυτό το τέτοιο, όλο αυτό το οποίο θυμίζει ουσιαστικά έτσι, μουσουλμανική αρχιτεκτονική για να το εκτουρκίσουν, ας πούμε. Οπότε βλέπετε ότι αυτή η δηλκυστίνδα γίνεται κατέρωθεν και από εδώ και από εκεί. 1909 και μετά είναι αυτοί οι οποίοι χάσανε και τον πρώτο και τους Βαλκανικούς πολέμους και τον πρώτο παγκόσμιο. Αυτό είναι το κτίριο του Λευκού Πύργου, αυτό που λέγαμε το θέατρο. Αυτή είναι η 30 Οκτωβρίου σήμερα, έτσι, συνέχεια Γεωργίου, ο Λευκός Πύργος είναι εδώ δεξιά και εδώ ανάμεσα χτίστηκε το βασιλικό μετά. Είναι αυτό που καταδαφίστηκε το 56-57. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Νέα Παραλία. Η Νέα Παραλία, η επιχωμάτισή της είναι μια μεγάλη ιστορία. Ξεκινάει ήδη από το 19ο αιώνα. Η πρώτη επιχωμάτωση μπροστά από το Λευκό Πύργο γίνεται εδώ. Αυτά βλέπετε ότι είναι κάρβουνο που έχει ξεφορτωθεί εδώ. Και το πρώτο κομμάτι που θα επιχωματωθεί θα είναι αυτό εδώ. Μέχρι την ηλεκτρική εταιρεία, λέει, μέχρι την αρχή, δείτε εδώ είναι τα κτίρια του Τρίτου Σώματος Στρατού. Αυτό είναι το πάρκο της Χάνθ, να το πούμε. Έτσι, αυτή είναι τέτοια. Αυτή είναι η Δεσπερέ που ανεβαίνει προς τα πάνω, η Ρωτώντα. Και αυτή εδώ η όψη είναι η μετέπειτα Τσιμισκή. Λοιπόν, η επόμενη επιχωμάτωση θα ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο. Θα ξεκινήσει στο σημείο που είναι ο Μεγαλέξανδρος, εκεί που είναι το άγαλμα. Θα γίνει πρώτα το κρεπίδωμα, έτσι γίνεται πάντα. Κάνεις το σημείο στο οποίο θα φτάσει έτσι, η επιχωμάτωσή σου και μετά γεμίζεις το μέσα. Αλλά δεν πρόλαβε, τους πρόλαβε ο πόλεμος. Με αποτέλεσμα σε εκείνο το σημείο να δημιουργηθεί ένα λιμανάκι στη διάρκεια της κατοχής, όπου οι άνθρωποι βάζουν και τις βάρκες τους μέσα, ή πάνω στο μόλο
με τη βάρκα πηγαίνανε και ψαρεύανε. Έχουμε τέτοιες φωτογραφίες. Και αμέσως μετά την απελευθέρωση από το 1945 και μετά θα ξεκινήσουν τα έργα σιγά σιγά της επιχωμάτωσης που θα φτάσουν μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και παραπέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία την οποία είδαμε. Δείτε, το εργοστάσιο των Αλατίν είναι εδώ, έχει το δικό του λιμανάκι. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα θα περάσει μία ευθεία γραμμή από μπροστά του. Και τώρα θα πρέπει να πάω εκεί. Δείτε τη φωτογραφία πώς είναι με αυτά τα δύο ακροτήρια. Αυτό είναι το πρώτο που είναι στην σχολή τυφλών και αυτό είναι το δεύτερο. Δείτε το τρενάκι που έρχεται πάνω στη σκάλα. Γράφει και πάω και στην άκρη, τώρα το βλέπω. Λοιπόν, και αυτό είναι το κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου και δίπλα του είναι το Γκέτε, έτσι, ένας μοντερνισμός. Και αυτό εδώ είναι το γερμανικό προξενείο που θα το πάρει ο δρόμος ουσιαστικά. Α, εκεί είναι και τα φουγάρα της ηλεκτρικής εταιρείας τα τρία, δείτε τα, αυτά τα μαύρα, είναι ευζώνων, ας πούμε, έτσι, και πέρα είναι ο Λευκός Πύργος. Λοιπόν, εδώ είναι η κατάσταση το 1962, μια φωτογραφία τραβηγμένη τότε, αεροφωτογραφία, για τα 50 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Ήταν και ένα δημοσίευμα στις εφημερίδες εκείνη την εποχή, δείτε μέχρι πού έχει φτάσει. Έχει φτάσει ήδη, έχει συμπαρασύρει το πρώτο, έχει εξαφανιστεί το πρώτο ακροτήρι και έχει φτάσει εδώ. Αυτό το κομμάτι λοιπόν που προεξήχε μέσα, ουσιαστικά δεν μπορούσαν να το επιχωματώσουν άλλο τόσο και έμεινε σαν προεξοχή. Και τι έγινε, είναι οι όμιλοι θαλασσίων αθλημάτων κτλ. Γι' αυτό και τα νερά είναι ρηχά. Γιατί είναι οι εκβολές του ποταμού και βλέπετε τα σκαφάκια τα βγάζουν και ουσιαστικά τσαλαβουτάνε στο νερό για να τα τραβήξουν έξω. Έτσι, οπότε με την ευκαιρία αυτής της προεξοχής σε εκείνο το σημείο έγιναν οι όμιλοι. Και η επέκταση θα συνεχίσει μετά τη δεκαετία 60 και 70. Αυτό εδώ είναι η Σαλαμίνα. Είναι η ιχθυαγορά, η ιχθυόσκαλα, η οποία ήταν στην προέκταση της Μπότσαρη. Έτσι, πριν πάει στην Αμηχανιώνα. Και βλέπετε ότι είναι ουσιαστικά μια έκταση, τίποτα διαμόρφωτη ακόμα, μια αλάνα. Θα χτιστεί το Μακεδονία Παλάς, πώς το λέγαμε τότε στην εποχή μου. Τα ΠΟΤΕ, το Ταμείο Προσωπικού του ΟΤΕ ήταν το. Ναι. Εκεί αυτή ήταν η ονομασία του, μετά έγινε. Νομίζω μετά το 90 πρέπει να έγινε αυτή η μετονομασία. Που όλα γίνανε μακεδονικά, όπως κάποτε γινόταν χαμητικά, έτσι, για τον Αμπντούλ Χαμίτ. Εδώ είναι η Βίλα Καπαντζή, το Μομπονέρ, εδώ είναι το Καλαμαρί το παλιό. Και λίγο πιο πέρα πρέπει να είναι και το Ρουά Ζόρζ. Εκεί που έμενε ο Γεώργιος, θα το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ είναι τα έργα της επιχωμάτωσης, να φαίνονται πάλι τα φουγάρα του αυτού και διάφορες σκάλες που έχουν απομείνει. Έτσι, δείτε, εδώ έχουν δημιουργήσει το κρυπίδωμα και η θάλασσα δεν έχει γεμίσει ακόμη. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν θα το καταφέρω να το κάνω με τη σύνδεση που έχουμε. Αυτή είναι η κατάσταση παλιά. Και βλέπετε και ακριβώς τα σημεία. Να το αυτό που λέγαμε. Εδώ, δείτε, εδώ είναι ο Λευκός Πύργος. Αυτό εδώ είχε δημιουργηθεί πριν τον πόλεμο. Είναι το κρυπίδωμα που θα φτάσει τελικά η επιχωμάτωση. Και στη διάρκεια του πολέμου είναι ακόμη κενό, είναι σαν λιμανάκι. Λοιπόν, για να δω να το επιχειρήσω αυτό. Η επιχωμάτωση, υπάρχει ο θρύλος, ότι διάφορα οικόπεδα φυλέτα δοθήκανε προς ανοικοδόμηση. Αλλά αυτό δεν ισχύει, γιατί λοιπόν, εδώ είναι η καινούργια, τώρα αναγκαστικά θα το δούμε έτσι, να βγάλω και τον πλοηγό από δίπλα. Λοιπόν, εδώ είναι η κατάσταση μετά την επιχωμάτωση. Θα δούμε τώρα, αντιπαραβάλλοντας τις δύο αεροφωτογραφίες, αυτή έχει ήδη χτιστεί, βλέπετε, το Μακεδονία Παλάς, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα κομμάτι γης που να προστέθηκε ως ιδιοκτησία στην επιχωμάτωση. Γίναν όλα πάρκα και γι' αυτό βλέπουμε ότι εκτός από το πάρκο το βασικό που είναι προς τη μεριά της θάλασσας από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου, όλα τα υπόλοιπα πάρκα είναι ουσιαστικά τα γεμίσματα αυτών των δαντελωτών κόλπων που υπήρχαν εκεί. Λοιπόν, για να το δούμε ξανά αυτό.
Αυτή είναι η κατάσταση πριν. Έτσι, δείτε το. Και μετά την επιχωμάτωση, που ουσιαστικά τα πάρκα έχουν γίνει, έτσι, η θάλασσα έγινε πάρκο σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν. Το έκανα το σχεδιάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ό,τι επιβιώνει από τις βασικές κατοικίες της συνοικίας σήμερα. Τα γράφω τώρα, κανονικά έπρεπε να είναι κενά και να μου λέτε εσείς. Η Βίλα Λατίνη, όπως ήταν όταν χτίστηκε πριν γίνουν οι προσθήκες. Έτσι, ήταν ένα πάνω στο λόφο με τα δέντρα, έτσι, ένα κυρίαρχο κτίριο εκείνη την εποχή. Και αυτός εδώ είναι ένας φουστανελάς που είναι φρουρός ουσιαστικά. Αυτοί είναι οι καβάσιδες, οι οποίοι είναι συνήθως Αλβανοί. Και ξέρετε ότι η φουστανέλα είναι αλβανικής προελεύσεως. Την έχουν, νομίζω, πατεντάρει κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είναι. Πάντως, όλοι οι φύλακες των προξενείων, των δημοσίων υπηρεσιών κτλ. Φοράνε φουστανέλα και είναι στην πλειονότητά τους Αλβανοί. Η Βίλα Γιακόμο Διάνου, που είναι. Αυτό είναι το. Αυτό εδώ ήταν το θυρωρείο του, ας το πούμε, εκεί που είναι το παρκάκι μπροστά από το Λαογραφικό Μουσείο σήμερα. Αυτή είναι η έπαυλη. Ήταν αυτό εδώ το. Έτσι και βλέπουμε το δρόμο προς τα πέρα. Αυτό αγοράστηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για να προσφερθεί ως δώρο στη βασιλική οικογένεια για τη διαμονή τους όποτε θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και το λέμε και. Εδώ είναι βασιλικό ανάκτορο. Το λέμε και κυβερνείο, διότι εδώ θα είναι και η έδρα της προσωρινής κυβέρνησης του Βενιζέλου. Ο Δήμος το πήρε για να το προσφέρει στον Κωνσταντίνο και ο πρώτος που το χρησιμοποίησε ήταν ο Βενιζέλος. Έτσι. Ο εθνικός διχασμός είναι. Η ιστορία έχει μερικές φορές έτσι, μια τέτοια ηρωνική. Διάφοροι μείνανε. Ναι. Πριν γίνει το. Όχι. Αυτοί μένανε στο παλατάκι, στο. Το παλατάκι, το κυβερνείο. Αυτό είναι το παλιό κυβερνείο. Και το ρέμα του κυβερνείου είναι το Λαογραφικό Μουσείο σήμερα. Το άλλο χτίστηκε. Η γνωστή ιστορία. Έτσι με τον Κωνσταντίνο και τον Καραμαλή και τη Φρυδερίκη. Λοιπόν. Αυτή είναι η Βίλα Καπαντζή, βέβαια. Με τα κρυπηδώματά της μπροστά. Βλέπετε πίσω, υπάρχει ήδη η Εκκλησία της Ανάληψης. Αυτό είναι το Σατό Μομπονέρ, ο πύργος η ευτυχία μου. Αυτό πίσω είναι το σχολείο της Σχοινά, το οποίο. Και βέβαια η Βίλα Καπαντζή την εποχή που χτίζεται, έτσι βλέπετε ότι έχει τις καλωσιές ακόμη. Και δεν είναι σε περίοδο επισκευής, αλλιώς θα υπήρχε και το κάγκελο στον μπαλκόνι, δεν έχει μπει ακόμα. Από κάτι τέτοιες λεπτομέρειες χρονολογούμε τα κτίρια. Αυτό εδώ ήταν το πρικό της κόρης του Μεχμέτ Καπαντζή, της Χασιμπέ, το οποίο μετά έγινε το σχολείο της Σχοινά και το κτίριο απέναντι, το Σατό Μομπονέρ, χρησιμοποιήθηκε ως οικοτροφείο για τα κορίτσια που ήταν εκτός Θεσσαλονίκης και έπρεπε να διαμένουν εδώ. Ήταν το οικοτροφείο και το σχολείο ακριβώς απέναντι. Και δείτε ότι εδώ μπροστά έχει και αυτό το ψηφιδωτό το. Γιατί έχω την εντύπωση ότι το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όχι. Έχει ένα βοτσαλωτό δάπεδο με άσπρα και μαύρα βότσαλα, το οποίο αν το διαβάσει κανείς από τη μέσα πλευρά του κήπου, έχει ένα αστέρι και μετά γράφει Σατό Μομπονέρ. Και ξανά άλλο ένα αστέρι στο τέρμα. Ενώ. Να το αυτό εδώ. Έτσι, αυτά μόνο στον υπολογιστή μπορεί να τα δει κανείς σε μεγάλη οθόνη. Εγώ είχα αρχίσει να το περιγράφω ως κάτι. Ρόμβι με τέτοια αυτά και ξαφνικά μπροστά μου ανοίχτηκε το σατό, έτσι κάνεις ένα. Έτσι έχεις μια επιφύτηση εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, η Βιτάλη Φερνάντες, αυτό που είναι Γραβιάς και Όλγας, έτσι, που καταραίει, που ήταν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια κάποτε κτλ. Αυτό είναι μια πολύ περίεργη, πονεμένη ιστορία. Δόθηκε η άδεια να χτιστεί το οικόπεδο, το οποίο ήταν μεγάλο, έφτανε μέχρι πίσω στην Κείμωνο Σβόγα. Χτίστηκαν οι πολυκατοικίες, εξάντλησαν τον συντελεστή. Και το κτίριο αφέθηκε να καταρρεύσει. Είναι η λογική του πώς. Δηλαδή, το κηρύσσουμε διατηρηταίο, αλλά κανονικά θα έπρεπε να τους υποχρεώσουν πρώτα να τα αναστηλώσουν, να βρεθεί χρήση και μετά να χτιστεί το άλλο από πίσω. Αλλά όπως βλέπετε, χτίστηκαν οι πολυκατοικίες. Ακόμα και αν καταρρεύσει αυτό, δεν μπορεί να νοικοδομηθεί. Τα τετραγωνικά που έχει ενδεχομένως. Μπορεί να χτιστεί μια πολυκατοικιούλα κάποια στιγμή. Αλλά το υπόλοιπο θα είναι ο ακάλυπτος ουσιαστικά της πολυκατοικίας. Οικία Περικλή Χατζηλαζάρου. Ο Χατζηλάζαρος ήταν ρωσικής καταγωγής, αλλά ήταν υποπρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη
και είναι πατέρας και γιος. Ο γιος είναι ο Περικλής Χατζηλάζαρος, που είναι και διευθυντής της Τράπεζας Ανατολής. Βλέπετε, εδώ είναι, είναι την εποχή που είναι πρεσβή αυτό και έχει την αμερικάνικη σημαία. Σε αυτό θα καταλύσει, όταν θα μπουν με την απελευθέρωση του 12, ο Κωνσταντίνος, ο διάδοχος. Και εδώ τον βλέπουμε μαζί με τα αδέρφια του, είναι όλη η παρέα εδώ. Ο Κωνσταντίνος, ο Νικόλαος, αυτός είναι ο ύπατος αρμοστής της Κρήτης, ο Γεώργιος, ο Χριστόφορος και ο Ανδρέας, τους μπερδεύω, δεν ξέρω από τους δύο. Και το κτίριο είναι αυτό που είναι στη γωνία με οικία Σιάγα που λέμε σήμερα και βλέπετε πάλι τον Φουστανελά έτσι απ' έξω με το σκυλάκι που είναι ο φύλακας του προξενείου. Η οικία Οσμάν Αλί Μπέι που είναι το κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, η γνωστή Μέλισσα που ήταν παλιά, έτσι το ορφανοτροφείο. Η οικία Σαλέμ, το παλιό ιταλικό προξενείο. Χασάν Πριστίνα, αυτά είναι τα ονόματα των αρχικών ιδιοκτητών, αυτών που τα χτίσανε. Και υπάρχει γενικώς η τάση να επαναφέρουμε τα παλιά ονόματα, γιατί αυτοί τα κάνανε έτσι. Όσο και αν είναι δύσκολο να τα πει κανείς, το λέμε σχολή τυφλών. Σχολή Κωνσταντινίδη για ένα διάστημα, τα εκπαιδευτήρια Κωνσταντινίδη, εξού και το ρέμα λέγεται και ρέμα Κωνσταντινίδη, έτσι το Δευτερντάρ του οικονομικού εφόρου. Η οικία Μιχαηλίδη που είναι εστιατόριο σήμερα και έχει χτιστεί βέβαια το διπλανό, έτσι, ένα τείχο πολυκατοικία τεράστιο. Η οικία Χατζημίσεφ. Η Χατζημίσεφ είναι Βούλγαρη και μετά το 13 με κάποιον τρόπο περίεργο περάσαν στο ελληνικό δημόσιο αυτά τα ακίνητα, το πρώτο γυμνάσιο. Και ο άλλος Χατζημίσεφ, λίγο παραδίπλα, το 12ο. Το Σατό Μομπονέρ, το οποίο είναι κατοικία, κατοικία αυτό το τμήμα. Και το απέναντί του εδώ, το οποίο έχει καταδαφιστεί και είναι μόνο μια πλάκα του ισογείου, ήταν το καφέ. Αυτό είναι από τα λίγα δείγματα καφέ, γι' αυτό είχε και την προκυμαία μπροστά και έβγαζε τραπεζάκια. Στις φωτογραφίες είδαμε τα τραπεζάκια με το σερβιτόρο εκεί με τη μεγάλη ποδιά, το οποίο επίσης καταραίει, έχει καεί, ανήκει στο ίδρυμα Δημήτρη Ιωαννίδη, που έχει το Ιωαννίδιο σχολείο στο υποδρόμιο, κατά 50% και το άλλο είναι διάφορα άλλοι ιδιοκτήτες, δεν συμφωνούν ούτε να το... Αλλά αν το αφήσει να καταρρεύσει το διατηρητέο, στο τέλος δεν θα υπάρχει τίποτα να διατηρηθεί. Υπάρχουν και καταληψίες μέσα, το βάλαν φωτιά κάποια στιγμή. Λοιπόν, και αυτά που χάθηκαν, που ίσως ήταν τα καλύτερα δείγματα, για να τα περάσουμε λιγάκι, η οικία Μπεν Ρουμπί, δίπλα στο Λαογραφικό Μουσείο, πάνω στην Όλγας, που έγινε νοσοκομείο της πριγκίπισσας Αλίκης στη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου. Αυτό είναι το τρίτο σπίτι των Καπαντζή. Α, δεν έβαλα την άλλη βίλα Καπαντζή που είναι το κτίριο του ΝΑΤΟ. Και έλεγα κάτι ξεχνάω από τα υφιστάμενα. Λοιπόν, ο τρίτος αδερφός ήταν ο Γιουσούφ Καπαντζή, ο οποίος έφυγε στη Γαλλία και υπάρχει ένας κλάδος των Καπαντζή εκεί. Έχει χαθεί αυτό το κτίριο. Ήταν δύο σπίτια αριστερά από το άλλο του Αχμέτ. Τα οποία επίσης μπερδεύονται, σας παρακαλώ πολύ. Το κτίριο του Μιέτ είναι ο Μεχμέτ Καπαντζής και το άλλο είναι ο Αχμέτ. Άσχετα από το τι θα διαβάσετε στο διαδίκτυο, ακόμα και στα site του Δήμου και του Υπουργείου Πολιτισμού, τα έχουν λάθος. Ο Αχμέτ είναι στο κτίριο του ΝΑΤΟ. Έτσι. Υπάρχει το μονόγραμμα του ΑΚ στις όψεις επάνω, να μην τον μπερδεύουμε. Ξέρουμε γιατί μπερδεύεται αυτό, αλλά ας μην το πούμε τώρα. Αυτού λοιπόν έγινε προξενείο της Γερμανίας, το οποίο είναι υποκατοχή εκείνη την εποχή, είναι στη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου. Έχει χαθεί σήμερα. Και αυτό είναι το σπίτι του Ταχσίν Πασά, που ήταν απέναντι από το ρωσικό νοσοκομείο, εκεί που είναι και βρέθηκε ο μακεδονικός τάφος, και εκείνη την εποχή είναι κλινική του γιατρού Δάν. Η οικία Λεβί Μοδιάν, από τα πιο διάσημα σπίτια, η Βίλα Ίντα, που ήταν κοντά εκεί που είναι τώρα το... Τώρα δεν είναι καν. Το Ιταλικό Ινστιτούτο, που είναι Φλέμινγκ και Όλγας, καταδαφίστηκε για να χτιστούν εκείνα τα εξαιρετικά το κτίριο των διαμερισμάτων, η καπναποθήκη από πίσω και το Ιταλικό Ινστιτούτο στη συνέχεια. Ήταν, λένε, η πιο όμορφη γυναίκα της Θεσσαλονίκης, η Ίντα Μοδιάνο. Η οικία Τζιμράζη που έγινε τα εκπαιδευτήρια Καραγιάννη και αυτό έχει χαθεί. Και η οικία Σεφιγέ Τελτζή, δείτε τι αριστούργημα αυτό, αυτό είναι γαλλικό κομψοτέχνημα. Αυτό ήταν αριστερά από τη Μέλισσα. Το στενάκι που βγαίνει στη Μέλισσα, στο κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, ήταν ακριβώς αριστερά. Ήταν η έδρα του Σαράγια εδώ. Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αν έχετε ερωτήσεις, ξέρετε, ρωτούσαν έναν ομιλητή, σας ενοχλεί, λέει, όταν το ακροατήριο κοιτάει το ρολόι του όλη την ώρα. Όχι, λέει, μόνο να το βάζω στο αυτί για να δουν αν σταμάτησε. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις, αντιρρήσεις. Παρακαλώ. Εκεί που υπάρχει, ναι, υπάρχει ένα κομμάτι το αυτό που περνάει, το υπόγειο είναι υπογειωμένο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι όλα αυτά τα ρέματα, τα νερά τους τα πήρε η περιφερειακή τάφρος, η οποία περνάει έτσι στα όρια της πόλης και καταλήγει, φέρνει όλα αυτά τα νερά εκεί ανάμεσα Πηλαία και στην πόλη και βγαίνουν στη σχολή δικαστών στο Φίνικα, μετά το Φίνικα. Εκεί καταλήγουν τα νερά της. Του Χαραντή, λέει, ναι, ναι, αυτό που είναι στο λογογραφικό. Διότι αυτό το νοσοκομείο της πριγκίπισσας Αλίκης είναι η κατοικία του. Αυτά τα νερά, όπως είπα, είναι υπογειωμένα και βγαίνουν στη θάλασσα κάποια στιγμή. Ό,τι νερά μπορεί να κατεβάζουν, μετά την Τάφρο, η οποία πήρε την πλειονότητα των νερών της Θεσσαλονίκης, του Σέιξου δηλαδή, προς την Πύλη. Η επόμενη είναι μετά τις γιορτές, 9 και μετά, προσθέστε και άλλες 7, 2 τρίτες είναι, 9 και 16. Θα είναι η Πυρκαγιά, η πρώτη, και η δεύτερη διάφορα μυστικά της Θεσσαλονίκης, που δεν σας τα λέω, όταν θα έρθει η ώρα. Ναι. Μισό λεπτό, έχουμε ερώτηση. Ναι. Θα λέγαμε ότι είναι η συνοικία των εξοχών και αυτά είναι μια επέκτασή της. Εκεί οι Αλατίνοι είχαν σχεδιάσει μια πολεοδόμηση. Θα σχεδιάζουν μια ολόκληρη καινούργια πόλη, υπάρχουν τα σχέδια, αλλά δεν χτίστηκε ποτέ. Και υπάρχουν διάφορα τέτοια τα οποία ήταν πάνω στη θάλασσα, κυρίως Τούρκων αξιωματούχων. Τα σπίτια αυτά που είναι, όπως και ο οικισμός Ουζιέλ, που είναι πιο εκεί, που είναι σχεδιασμένος. Ναι, αυτά είναι σχεδιασμένα επί τούτου, από έναν Γάλλο λοχαγό του μηχανικού που έκανε στη διάρκεια του πολέμου σχεδιαστικά. Ναι, ναι. Εκεί στην Ευζώνη, και λίγο πιο πάνω στο λεωφόρο αυτού που ήταν υποκατάσταση από τον κ. Σουκάη, εκεί ήταν τόσο πολιτικά Με πιάνετε διάβαση τώρα. Δεν είναι δυνατόν να τα ξέρω όλα τα σπίτια. Καταρχάς δεν είμαι Θεσσαλονικιός, να το διευκρινίσουμε αυτό, έτσι. Οπότε όλα αυτά τα έχω μάθει διαβάζοντας και μελετώντας. Και επίσης και ιστορίες οικογενειών δεν τις ξέρω. Το Βασίλη τον Κολώνα, θα ρωτήσετε, είναι ο νοτάριος της πόλης για τις οικογένειες και το πού υπήρχε τι είναι. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Έχετε καλό βράδυ. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Θα τα πούμε από τον καινούριο χρόνο.